Έχουμε ωραία θέματα σήμερα και έχουμε και προσκεκλημένους πολλούς για να τα υποστηρίξουν, αλλά οι σημαντικότεροι προσκεκλημένοι αυτής της εκπομπής είστε εσείς απέναντι, οι οποίοι βεβαίως τώρα παρακολουθείτε τις εκπομπές με την άνεση του καναπέ, αλλά θέλω να πιστεύω ότι μέσα σας ενίοτε βράζετε. Αυτή η σχέση είναι πολύ μαγική. Δηλαδή, από τη μια το στούντιο και προσκεκλημένη στη ζωντανή εκπομπή και από την άλλη οι επίσημοι προσκεκλημένοι, που είναι οι τηλεθεατές. Κυρίες και κύριοι τηλεθεατές, σήμερα έχουμε τρία θέματα πολύ ενδιαφέροντα. Το πρώτο είναι φυσικά η υπόθεση του Παναγιώτη Μπαλτάκου, του γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου, ο οποίος φυσικά εξέθεσε τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση με τη στάση του, αλλά ανέδειξε θέματα πολύ σημαντικά που έχουν σχέση με τη δημοκρατία, τους θεσμούς, τον διαχωρισμό των εξουσιών, την δικαστική εξουσία και πολλά άλλα. Έχουμε θέμα με τον Γιώργο Μπαλτάκο, ο οποίος ενώ υπηρετούσε στο λιμενικό, ο πατραχάνθρωπος του λιμενικού, έχοντας εκπαιδευτεί στα ΟΗΧ, με μια πλούσια δράση πίσω του από τις κερκίδες των γηπέδων, μπέρδεψε τις κερκίδες των γηπέδων με τους διαδρόμους της Βουλής και μπήκε μέσα παίζοντας ξύλο. Δεν έχει σημασία με ποιους έπαιξε ξύλο. Σημασία έχει ότι μπήκε στο κοινοβούλιο και έκανε αυτά που έκανε. Και ακόμα δεν έχει συλληφθεί και καταζητείται ποιος, ο λιμενικός, βατραχάνθρωπος του λιμενικού. Φέρει δηλαδή βαθμό αξιωματικού, καταλαβαίνετε σε τι χώρα ζούμε. Βεβαίως, ο κύριος Μπαλτάκος μπορεί να λέει τα δικά του. Άκουσα κάποια συνέντευξη που έλεγε ότι όλα αυτά ήταν κόλπα για να ψαρέψει τον Κασιδιάρη. Φανταστείτε τώρα πόσο υποτιμούν την νοημοσύνη των ψηφοφόρων και του λαού. Αλλά καμιά φορά ο πολιτικός βλέπει το τυρί, δεν βλέπει τη φάκα, πιάνεται μέσα και τότε αρχίζει το πανηγύρι. Το δεύτερο θέμα είναι η μεγάλη θεωρία της συνωμοσίας των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων του κυρίου Αρτέμι Σόρα, μέσω των οποίων θα σωθεί ο τόπος. Υπάρχει πολλής κόσμος που στηρίζει αυτή την θέση και την άποψη του κυρίου Σόρα. Τον κύριο Σόρα, όπως θυμάστε, τον είχαμε φιλοξενήσει σε μια σειρά σημαντικών εκπομπών για την Τράπεζα της Ανατολής. Για μια αληθινή ιστορία. Το θέμα είναι στην πρώτη σελίδα του Zoogla.gr αυτή τη στιγμή, όλη η αλήθεια για τα 600 δις, αλλά θα δείτε πράγματα και θαύματα από τα βίντεο που έχουν ετοιμάσει ο Σωτήρης Κουλούδης και ο Κωνσταντίνος Τριανταφυλόπουλος. Και μετά θα πάμε στην περίφημη υπόθεση του Ηλί Καρέλη, Κουντρέτ Κούμα, του κρατούμενου φωνιά, ο οποίος εκτελέστηκε δια ξυλοδαρμού από τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους. Ακραίες καταστάσεις, ακραία πράγματα, ακραίοι άνθρωποι, ανύπαρκτο κράτος σε όλες τις περιπτώσεις. Γιατί σε καμία από αυτή την περίπτωση, σε μια συντεταγμένη πολιτεία, δεν θα υπήρχαν οι πρωταγωνιστές. Σε συντεταγμένη πολιτεία, υπό φυσιολογικές καταστάσεις θερμοκρασίας πίεσης, εργαστηρίου δηλαδή. Λοιπόν, κοντά μας είναι ο Δήμαρχος Πειραιά, ο κύριος Βασίλης Μιχαλολιάκος. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστήρια για την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε που θα ξεδιπλώσετε εδώ το ταλέντο σας να συγκαλύψετε τους ομογάλακτους στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ προσωπώ τον Πειραιά, δεν εκπροσωπώ τη Νέα Δημοκρατία. Ο Πειραιάς είναι Ολυμπιακός ή ο Ολυμπιακός είναι Πειραιάς? Ο Πειραιάς είναι το εθνικό μας λιμάνι και στον Πειραιά έχουμε την τιμή να έχει ιδρυθεί η καλύτερη και μεγαλύτερη ομάδα του ελληνικού ποδοσφαίρου και όχι μόνο. Οι πρόεδροι του Ολυμπιακού φεύγουν, οι δήμαρχοι φεύγουν, ο Πειραιάς μένει όμως και ο Ολυμπιακός. Και ο Πειραιάς μένει και ο Ολυμπιακός μένει και η Ελλάδα μένει, μπορεί να περνάμε κρίσεις, αλλά θα τα καταφέρουμε. Η Χριστίνα Χαλιλοπούλου, μέλος Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα σας. Πώς φροντίζετε να είστε εδώ όποτε έχει φασαρία? Είδατε. Η Εύη Χαλάτση, μέλος Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, υποψήφια ευρωβουλευτής με την Ελιά. Καλησπέρα. Ο Βασίλης Πυρμικύρης, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Κουρασμένος, το βλέπω, μπουχτισμένο. Όχι καθόλου, είμαι Πας Γιάννενα.
Και αυτό τι σημασία έχει. Όχι, γιατί άκουσα εισαγωγικά η μεγαλύτερη ομάδα. Ποιο το λέει ότι είναι η μεγαλύτερη ομάδα Ολυμπιακό. Πα καλά. Μου λέει. Είναι και ο αριθμό των φιλάθλων. Εν πάση περιπτώσει, επειδή μαθητή σου με τον Ολυμπιακό. Αλλά εφόσον υπάρχει κάποιο Νέα Δημοκρατία εδώ και θέλει να μιλάει στο όνομα του Ολυμπιακού, εγώ είμαι πας για ένα, λόγω του ότι είμαι από την Ήπειρο. Τώρα μιλάμε σταματάω για τον Ολυμπιακό και εσείς μου λέτε πας για ένα, εγώ ρωτάω αν πας καλά. Δηλαδή, τι είναι αυτά. Έλληνα Κουντουρά, βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, Τάσος Δαρσινός, μέλος Κεντρικής Επιτροπής της Δημοκρατικής Αριστεράς. Καλησπέρα. Σεραφείμ Κοτρώτη, υποψήφιο Ευρωβουλευτή Δημιουργία Ξανά. Καλησπέρα σα. Και η Ελευθερία Παπαδοπούλου, υποψήφια Δημοτική Σύμβουλο Αγία Παρασκευή Κτηνίατρο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θανάση Κοσμόπουλο, νομικό και ταγματάρχη στην αποστρατεία. Με μία πουλάντα στο πέτο που σημαίνει ότι ήταν και αλεξιδοτιστή. Ορθόν. Έχετε επιδείξει από ψηλά. Αρκετέ φορέ, αλλά όχι στου χώρου των οποίων την ευθύνη είχα. Αλεξιδοτιστή μόνο στα στρατιωτικά πεδία των επιχειρήσεων. Μάλιστα. Φαντάζομαι την πρώτη φορά τι χτυποκάρδι είχατε. Κάθε φορά υπάρχει το χτυποκάρδι, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Και όποιο πει ότι δεν το νιώθει, ψεύδεται. Μέχρι να ανοίξει το λεξίπτωτο. Ακριβώς. Σας έτυχε καμιά άσχημη ποτέ. Σε μένα ευτυχώς όχι, αλλά σε αρκετούς πριν από εμένα ή μετά από εμένα την ώρα της πτώσεως, πολλές φορές. Και σώθηκα. Κάθε πείδημα μοιάζει με μια εκλογική αναμέτρηση. Τι λέει τώρα. Το κάθε πείδημα λέει μοιάζει με μια εκλογική αναμέτρηση. Μα δεν είναι έτσι, γιατί εσείς πηδάτε, δεν ανοίγει το λεξίπτωτο, σώζεστε. Αν δεν βγει βουλευτή ή δεν γίνει υπουργό, γίνεσαι νομάρχη, περιφερειάρχη. Το κρίσιμο, κύριε Τριανταφυλόπουλε, να θυμόμαστε ότι το αλεξίπτωτο και το μυαλό πρέπει να είναι ανοιχτά για να δουλεύουν. Σωστό. Αυτό είναι σίγουρο. Γι' αυτό εμεί θέλουμε του ανθρώπου που μα αγαπάνε και μα εκτιμούν και όχι εκείνου οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, μα λυπούνται. Σα ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ σα ευχαριστώ που είστε καλά εδώ. Και αισθάνεστε ωραία, όμορφα και συμμετέχετε στην εκπομπή. Ο κύριος Φραγκίσκος Ραγκούσης, που δεν χρειάζεται συστάσεις. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Δικηγόρος, τι λέτε τώρα. Μεγάλη υποχρέωση πρέπει να μας έχετε. Λοιπόν, ο κύριος Φραγκίσκος Ραγκούσης είναι και συγγραφέας του βιβλίου μαζί με την Νιόνια Βαλιανάτου, Το γονίδιο του νόμου. Δικαστική νευροψυχολογία. Τι είναι αυτά τώρα. Εδώ δείτε. Μια προσέγγιση. Λοιπόν, για να σας δείξω πάνω το βιβλίο. Πάνω στα μέσα απόδειξης. Και είχε μάλιστα την ευγένεια να μου πει, δεν χρειάζεται να το διαφημίσουμε. Για λέω, με συγχωρείτε πολύ. Τι σημαίνει δεν χρειάζεται. Υποχρέωσή μας είναι και αν θέλετε και ικανοποίηση τεράστια να διαφημίζουμε βιβλία. Εδώ διαφημίζεται, εδώ διαφήμιζε ο Άδωνης βιβλία. Και τι βιβλία δηλαδή, εν πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων. Αν την πάμε πιο μακριά. Εγώ έχω μια γλυκιά αφιέρωση στο φίλο το Μάκη. Ξεχωριστό άνθρωπο και δημοσιογράφο. Ποιος ξέρει. Μακάρι. Γι' αυτό το έφερα. Να είναι έτσι όπως τα λέτε. Ο κύριος Μίλτος Μπαντής, ανεξάρτητος υποψήφιος δήμαρχος Βύρωνα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Κύριε και καλή δύναμη σε όσους έχουν το θάρρος και μετέχουν στις εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση σε ένα τόσο περίεργο πολιτικό κλίμα. Σωστό. Γι' αυτό και εσείς δεν δηλώσατε πολιτική ταυτότητα, βάλατε ανεξάρτητος. Η ταμπέλα το 2014 δεν νομίζω ότι. Ο κύριος Νίκος Μπάμπαλος, ανεξάρτητος υποψήφιος δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής. Καλησπέρα κύριε Τριανταφυλόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πέρα ανεξάρτητοι Έλληνες, δήμαρχοι. Θέλω να σας πω όμως, την ταμπέλα τη βάλαμε από το 2004, 10 χρόνια πριν, όταν τότε ο τίτλος ή η ταμπέλα του ανεξάρτητου ήταν ενδεχομένως και όνειδος. Ήταν ο αντάρτης, ήταν αυτός που πήγαινε απέναντι στο κατεστημένο και στα κόμματα. Και Γιάννης Παπασαραντόπουλος, πρόεδρος του Συλλόγου Συμπαράστασης Κρατουμένων Ονίσιμος. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμείς. Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δείτε τον τρόπο που ο Ηλίας Κασιδιάρης παγίδευσε τον κύριο Μπρατάκο. Όχι τον Μπρατάκο, Μπαλτάκο. Τον κύριο Μπαλτάκο, συγγνώμη. γιατί μπορεί να έχουμε και τον Μπρατάκο, πού το ξέρετε εσείς. Το ξέρω τον Άγγελο τον Μπρατάκο. Και τον Μπαλτάκο τον ξέρατε. Πολύ λιγότερο. Ναι, γι' αυτό ανησυχήσατε. Μανιάτης δεν ήταν, πώς δεν το ξέρετε. Λοιπόν, σε άκωση είναι όλα. Ξέρετε όλους τους μανιάτες, δήμαρχε. Όλους τους μανιάτες τους ξέρετε καλά, δήμαρχε. Ναι, αλλά το πλάτο. Το ξεχνάτε τώρα, δεν στέλνετε. Τους υπηρώτες. Όχι τους υπηρώτες. Τον άλλο το φίλο μας. Τον μαζί με τον Κασιδιάρη. Τον Μπαλτάκο. Λοιπόν, κύριε, μου δίνετε λίγο, σας παρακαλώ, προσοχή με τον κύριο Μπαλτάκο.
Ο Κασιδιάρης, ο Ηλίας Κασιδιάρης, ζήλεψε την δόξα των δημοσιογράφων και πήγε στο σεναραφείο. Κρυφή κάμερα, πρώτη φορά είχες κάνει σημάδι, πρώτη φορά, αλλά για άλλο λόγο. Ποιο? Κρυφή κάμερα του που έβαλε και ο... Κρυφή κάμερα έκαναν πρώτα οι Άγγλοι, για να ξέρετε, οι Αμερικανοί, μετά οι Γαλλογερμανοί και ακολούθησε η υπόλοιπη Ευρώπη και ο Τριανταφυλόπουλος τελευταίος. Εντάξει, στην Ελλάδα. Απλά... Στην Ελλάδα όμως. Στην Ελλάδα ζούμε. Στην Ελλάδα. Λοιπόν, κρυφές κάμερες στην Ελλάδα υπήρξαν πολλές. Μία από αυτές ήταν η κάμερα του Πολυτεχνείου, διότι αν δεν ήταν κρυφή, τον οπερατέρ θα τον σκότωναν εκείνο το βράδυ. Σημασία έχει ποιος τραβάει, γιατί τραβάει και τι αναδεικνύει μέσα από την κρυφή κάμερα. Πάμε λοιπόν τώρα να δείτε αυτό το βίντεο, το εκπληκτικό βίντεο, όπου αναδεικνύεται όλη αυτή η δυσάρεστη οσμή της εξουσίας, όπου ο κύριος Μπαλτάκος εκμυστηρεύεται στον κύριο Κασιδιάρη τα ιερά και τα όσια. Είναι πολλά τα στοιχεία τα οποία έχουν ενδιαφέρον. Ένα από αυτά του είναι ότι ο κύριος Μπαλτάκος λέει, μεταξύ άλλων, ότι η Χρυσή Αυγή θα πάρει ένα ποστό της τάξης του 20%. Ο κύριος Μπαλτάκος, γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, μαζί με κάποια άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στον περίγυρο του κυρίου Σαμαρά, μου έχουν πει τα ίδια εμένα για τις μυστικές μετρήσεις που κάνω. Θέλω λοιπόν να... Δεν χρειάζεται να πω ονόματα τώρα, όνομα και μη χωριό. Σιγά σιγά επιβεβαιώνονται τα ποσοστά της διαδικτυακής ψηφοφορίας της ζούγκλας. Είδατε τι ωραία βαδίζουν όλοι προς τα ποσοστά εκείνα τα οποία δεν θέλουν να δουν. Φτάσαμε δε στο έσχατο σημείο εξευθελισμού να υπερασπιζόμαστε τους δημοκρατικούς θεσμούς με πρωταγωνιστή τη Χρυσή Αυγή. Δηλαδή, εδώ μπορεί να φτάσει η κατάσταση μέχρι παρεξήγησης, διότι, εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι ένας άνθρωπος που δεν θέλει να έχει σχέση με τους ακροδεξιούς, αυτή τη στιγμή αναγκάζεται να υπερασπιστεί το Σύνταγμα και τους νόμους, διότι κατελήθη ουσιαστικά η συνταγματική νομιμότητα. Και τρελαίνομαι, κύριε, γιατί βλέπω την αριστερά να πελαγοδρομεί και να τυρβάζει περί άλλων. Δηλαδή, εάν η Νέα Δημοκρατία θα συντηρήσει μέσα στους κόλπους της τα ακροδεξιά στοιχεία που διαθέτει. Ρε, είστε τρελοί εκεί στην αριστερά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, τόσα χρόνια δεν ξέρατε ότι η Νέα Δημοκρατία αποτελείται από κεντροδεξιούς και ακροδεξιούς. Γιατί το κέντρο έχει άλλο κόσμο, τον οποίο προσπαθούν όλοι να μαδίσουν. Αλλά η Νέα Δημοκρατία αυτούς είχε. Μα το καταγγείλαμε αυτό. Γιατί... Καλά. Είναι σαφές ότι δεν είναι έτσι. Καλά, εσείς λέτε δεν ανήκω τα δικά πλέον σας. Εγώ στα κόμματα, αλλά δεν είναι έτσι. Η Νέα Δημοκρατία, λέω, το μεγάλο της... Ναι, αλλά δεν έδειξε το μεγάλο της... την αριστερά θυγισμάτα. Με συγχωρείτε. Το θέμα είναι... Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, το πρόβλημά μας είναι η ανθρωπογεωγραφία της Νέας Δημοκρατίας. 50% είναι ακροδεξί και ψηφοδεξί. Να ολοκληρώσω 55% που ότι η Χρυσή Αυγή είναι η πέμπτη φάλαγα της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς το είχαμε πει. Να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Εγώ δεν κατάλαβα κάτι άλλο στη σκέψη σας. Τι περιφορεί η Χρυσή Αυγή. Θα τα καταλάβετε όλα. Από τη Δημοκρατία και τους θεσμούς. Να μιλήσω. Ρε, είναι δουλειά του πολιτικού της αριστεράς ή του Πασόκ να ασχοληθεί με το αν η δεξιά θα διατηρήσει Μπαλτάκους μέσα στο κόμμα. Βεβαίως. Είναι δουλειά. Όταν, και ειδικότερα όταν δεν είναι δουλειά. Δεν είναι και δουλειά. Ειδικότερα όταν δουλειά. Είναι. Δηλαδή, αν και δεν είναι το κυρίαρχο. Τότε να έρθει και η Νέα Δημοκρατία να σας πει ποιους θα έχετε στο δηλαδή, ΣΥΡΙΖΑ. Ορίστε. Να έρθει και η Νέα Δημοκρατία να σας πει στο ΣΥΡΙΖΑ αυτούς διώξτε. Τι να μας πει ότι έχουμε κομμουνιστές. Έχουμε. Όχι. Ναι. Εγώ δεν έχω απεμπολίσει την κομμουνιστική μου ταυτότητα. Λοιπόν, και είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ. Αφήστε τους και εκείνους να γνωρίζουν. Το ίδιο πράγμα είναι. Με συγχωρείτε κύριε Τριανταφύλλο, με συγχωρείτε παρακαλώ. Το ίδιο πράγμα είναι να έχει διαφορετικές προσεγγίσεις μέσα στον χώρο της αριστεράς και το ίδιο πράγμα να έχεις το αυγό του φιδιού μέσα σκέλια σου. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Εγώ δεν δηλαδή, είμαι... την είμαι... άκρα δεξιά και το αφασιστοειδή. Μη φωνάζετε τώρα έτσι. Γιατί σημαίνει... ότι, επειδή μου είπες ότι είμαι κουρασμένος. Σημαίνει ότι σας τσούζει αυτό που λέω. Λοιπόν, εγώ εκείνο που λέω, ένα λεπτό κύριε, ένα λεπτό πριν πάμε στο ρεπορτάζ. Όχι στις ίδιες απόστασεις. Ακούστε, ακούστε. Αποδεκτή η αριστερή. Ακούστε. Αποδεκτή η αριστερή. Φυσικά και είναι αποδεκτή. Κύριε, δεν μου λέτε. Οι κομμουνιστές είναι αποδεκτοί. Κύριε Χαλιοπούλου, οι φασίστες δεν λοιπόν, είναι αποδεκτοί. Καλά, αυτό πρέπει να καταλάβετε. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Και πρέπει και να το πείτε κι εσείς αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Μην τους λέτε τέτοια πράγματα. Θα ήθελα να δω να ολοκληρώσετε τη σκέψη σας. Λοιπόν, μην τους λέτε τέτοια πράγματα για να σκοτώ και αυτοί και ας πούνε και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και μέσα στο
στο Κομμουνιστικό Κόμμα και σε διάφορα άλλα κόμματα, υπάρχουν και ακραία στοιχεία τα οποία, εν πάση περιπτώσει. Τι σημαίνει αυτό, η θεωρία του, δηλαδή... ξέρετε ποια είναι η θεωρία των δεξιών. Λοιπόν, βεβαίως, μην ανοίξουμε αυτό. Δεν είναι η κουβέντα αυτό μας αφορά. Ωραία. Εκείνο το οποίο θα έπρεπε να ενδιαφέρει την αριστερά, ξέρετε ποιο είναι, το σημαντικότερο. Το σημείο στο οποίο λέει ο Μπαλτάκος στο Γκασιδιάρη ότι κύριοι, σας χώσαμε μέσα επειδή μας παίρνατε ψήφους και για να σταματήσουμε την άνοδό σας βάλαμε τους βουλευτές σας στη φυλακή. Δεν το είπαμε αυτό. Μισό λεπτό. Ικανοποιεί μια δεξιά ατζέντα προσέγγιση. Μισό λεπτό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το σημαντικότερο δεν είναι ότι αναφερόμενο στην εισαγγελέα Γκουτζαμάνη του Αρείου Πάγου, έτσι, με ύφος χιλίων καρδιναλίων, λέει ότι αυτή είναι θεούσα και δική μας και ό,τι απόφαση θέλουμε εμείς βγάζουμε. Τι λέτε, ρε? Τα λέτε αυτά δημόσια και καταγράφονται στα βίντεο και σας παγιδεύει ο Κασιδιάρης και θέλετε μετά από όλα αυτά ο ελληνικός λαός να τρέφει εκτίμηση για την ιδεολογία, τη θέση και τη στάση σας? Πάτε καλά. Δεν με ενδιαφέρει. Γιατί εμένα δεν με ενδιαφέρει αν είναι κύριε Χρυσή Αυγή. Αν το κάνουν σήμερα με τη Χρυσή Αυγή που δεν μου είναι καθόλου συμπαθής, θα το κάνουν αύριο με το ΣΥΡΙΖΑ, το κάνουν με τη ΔΗΜΑΡ, θα το κάνουν με κάποιον άλλο. Δηλαδή, Τριανταφυλόπουλε, ότι αυτό το περιστατικό μπορεί να εξαγνήσει ή να καταδύει να εξαγνήσει και τη Χρυσή Αυγή. Εγώ έτσι το σκέφτεστε ότι αυτό μπορεί να γίνει τελικά? Αυτοί έπρεπε να το σκεφτούν. Βεβαίως ότι αυτοί έπρεπε. Εγώ τα λέω σε εσάς. Λοιπόν, πάμε να δείτε το βίντεο με υπότιτλους τώρα, καθαρά για όσα δεν ακούστηκαν. Να το δείτε και να το απολαύσετε. Τι, όταν καταρχήν βγήκα εγώ, τι έπαθε ο Σαμαράς, μπορείς να μου πεις? Ναι, ήταν στην Αμερική, αλλά εγώ έχω μάθει ότι έπαθε εγκεφαλικά. Σόφια, χαμός έχεις ποτέ. Ναι. Ναι, ναι. Τα που κάνεις τώρα. Χαίρετε πει. Ναι. Μου λέει με αυτό το πράγμα. Και τους άλλους δύο, που λένε σε τον Ανασίκο, δεν μπορούσατε να δουλέψετε να φτάξετε λίστα. Γιατί είχε κάνει προηγούμενο ένα βίντεο στο Αμερικανικό Συνδυαστικό Συνέδριο ότι τελείωσε. Το τους έβρεσα, γεια σας, τι έγινε, τι έπεσε. Και είναι τους ματσολακριτές που μας αφήσανε. Εκεί στο κύμα Χωσάδη, τι έγινε? Γιατί αυτό το γυρίσανε Κολοτούμπα μετά. Αφού το αφήσανε εμάς, μετά που πήραν τους άλλους το γυρίσανε Κολοτούμπα. Ναι, ωραία, δεν υπήρχε τίποτα. Δεν υπήρχε κανείς τη διάφορα να πιέσει, το θεωρούσαν ότι ήταν λούπιτο. Όλοι το λένε σαν δεδομένο ότι τι να κάνει να κρατήσει. Ο ανακριτής όμως δεν είχε κανένα στοιχείο. Κανένα. Ούτε για τους άλλους είχε όμως. Μα τους άλλους ήταν. Ποιος την έκανε τη ζημιά εκεί? Έλεγε σαν Αθανασίου. Και τι λέει ο Σαμαράς για αυτά, τι λέει? Έχει σημαίσει το τι γίνεται? Όχι, στην αρχή δεν είχε. Τώρα όμως που είδε καλά, αυτός νόμιζε σαν μεγάλο αστός που είναι, ότι με όλα αυτά τα φοβερά, 2% δεν θα πάνε. Του λέω, όπως λέω, 20% θα πάνε. Λες μαλάκας. Ποιος το πήρε να τα κάνει αυτά? Πρώτα απ' όλα φοβάται για τον εαυτό του. Επειδή εσείς τον κόβετε από να έχει προβάσμα το ΣΥΡΙΖΑ. Κόβει ψήφους, εντάξει. Είναι λογικό. Και επειδή του κόβουμε ψήφους, δηλαδή να μας βάλει φυλακή. Απίστευτο πράγμα. Αυτά που ο Ρουπακιώτης. Αυτό είναι σίγουρο. Που το έκανε την εβδομάδα θα πήγαινε εκεί. Η Κουτζαμάνη αυτά τα πράγματα που έκανε. Που εγώ πράγματι είχα τις πληροφορίες ότι ήταν η δεξιά και με το γράμμα του νόμου. Θεούσα. Πώς τα έκανε αυτά τα έσχη? Με το βουρλιώτη και με το στήσιμο αυτό του πολίτη. Γιατί λέτε, πείσανε ότι είναι παγανιστές, ιδωλολάτρες, ναζί και ότι είναι αντίθετο το σύνσμα. Ποιος την έψει αυτά τα πράγματα? Θα πας στον εισαγγελέα και να πεις ποιες ήταν όλη αυτή τη σκευωρία. Ότι ο Αθανασίου έδωσε εντολές στην Κουτζαμάνη, ότι ο Σαμαράς έδωσε εντολές στον Αθανασίου και όλοι αυτοί να πάνε να δικαστούν. Αν είσαι δίκαιος άνθρωπος, αυτό πρέπει να κάνεις. Ωραία, αυτό λέει. Αν το κάνω αυτό τώρα, θα κάνω το καταπληκτική εξέτασή του. Ναι. Μισή ώρα θα την πάρει στο αρχείο. Λες, ε. Βέβαια. Με κυβέρνηση αυτό κάνει σε αυτό το εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας είναι ήδη. Αν καταγγείλει στην Κουτζαμάνη τον εαυτό της. Πώς μπήκε η Κουτζαμάνη? Εισαγγελέα στο Άριο Πάγο. Άρα τώρα ξεπληρώνει το όραμά του. Ναι, είναι το λιοκοριό. Δεν είναι το λιοκοριό. Είναι ένας κόλπος. Εκεί είναι να τα παίρνει τη φορία της. Αλλά δεν έχουν μπει στο λιοκοριό. Είναι η συνομίληξη εδώ. Ποιος είναι ο κόλπος? Είναι συνεπίτες που δεν θα έδωσα. Το ότι η εκάστοτε κυβέρνηση φλερτάρει με την δικαστική εξουσία, αυτό είναι γνωστό. Σημασία έχει εάν και εφόσον και πότε υποκύπτει η δικαστική εξουσία. Η κυρία Γκουτζαμάνη αντέδρασε βεβαίως και ζήτησε έρευνα για αυτή την υπόθεση. Και αυτό την τιμάει και μακάρι να αποδείξει ότι είναι αδέκαστη, όπως πρέπει να είναι εισαγγελέα του Αρείου Πάγου όμως. Εδώ υπάρχουν στοιχεία
από τα χείλη του γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου. Όχι κάποιου τυχόντα ο οποίος θα μπορούσε να περάσει και να πει μια υπερβολή, μια ανοησία. Είναι φανερό λοιπόν ότι ο κύριος αυτός απεπέμφθη από την κυβέρνηση για να διασωθούν οι υπόλοιποι. Εγώ σας ερωτώ, σε ποια δημοκρατική χώρα της Ευρώπης θα γινόταν κάτι τέτοιο με τον γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου και την άλλη μέρα δεν θα πέφταν πολλά κεφάλια, όχι ένα. Πείτε μου εσείς σε ποια χώρα θα γινόταν. Εδώ κύριε Τριανταφυλόπουλε μου επιτρέπετε. Όχι ένας, θα σας επιτρέψω σε λίγο να βάλουμε μια σειρά γιατί ο Δήμαρχος εδώ αδειμονεί. Δεν αδειμονώ καθόλου. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος. Στην Ελλάδα πολλές φορές, ενώ έχουμε έναν ρόλο όπου ο νόμος και το Σύνταγμα ορίζει συγκεκριμένες αρμοδιότητες, υπερβάλλουμε. Βγαίνουμε έξω από το θεσμικό μας ρόλο. Ο ρόλος του Γενικού Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου είναι εντελώς νομικοτεχνικός. Δεν είναι καθόλου πολιτικός. Όπως ο ρόλος του κυβερνητικού εκπροσώπου δεν είναι ρόλος υπαρχηγού της κυβέρνησης, είναι ρόλος να λέει τη φωνή του κυρίου. Σωστά. Δυστυχώς και οι δύο αυτοί ρόλοι πολλές φορές από τους εκπροσώπους τους κακοποιήθηκαν. Και ο κύριος Μπαρτάκος υιοθέτησε για τον εαυτό του και ο Πρωθυπουργός κακώς το ανέχτηκε, αν θέλετε, να έχει ένα ρόλο πολύ ευρύτερο, πολιτικό ρόλο. Δεν είναι δουλειά του Γενικού Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου να συνομιλεί με τα κόμματα για θέματα δικαιοσύνης ή πολιτικής. Δηλαδή τι θα μας πείτε ότι ο Παναγιώτης Μπαλτάκος ήταν τουρίστας στην κυβέρνηση. Θα σας πω ότι έφυγε έξω από το θεσμικό του ρόλο. Εντελώς έξω. Μα αυτό είναι γνωστό ότι έφυγε. Έφυγε από αλλά τον θεσμικό του ρόλο. Ναι, αλλά αυτά που έλεγε ή που λέει δεν είναι. Το ερώτημα είναι έφυγε από μόνος του από μόνος του ή ήταν κατέφυγε. Για να είμαστε έτσι, όπα, ένα λεπτό, σας παρακαλώ. Η δουλειά του είναι. Συγγνώμη, αυτό η δουλειά του. Ένα λεπτό. Θα ασχοληθούμε με το ποια είναι η δουλειά του ή με το τι είπε. Αυτό που είπε ήταν κάκιστο, γι' αυτό απεπέμφθη. Αυτή είναι η είδηση. Αυτά που είπε. Παραδείγματος χάρη, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, όταν πρωθυπουργός ήταν ο Κώστας Καραμαλής, ήταν ο κύριος Καράς. Δεν ανεμίχθη ποτέ με τέτοια θέματα, ήμουν υπουργός. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου. Κύριε Δήμαρχε, έχετε δίκιο. Δεν θέλω να σας πω ότι ο κύριος Καράς μπορεί να ήταν όχι, πιο... θέλω να σας πω, λοιπόν, να ήταν σόφρον, να γνώριζε... Να... Όχι, όχι. Πιο... Να ήτανε... Υπάρχει κανείς σοβαρά Έλληνας ο οποίος να αμφισβητεί την βαθιά δημοκρατική πίστη του Πρωθυπουργού της χώρας. Ασφαλώς ατύχησε στην επιλογή του Γενικού Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου. Και απεπέμφθη. Ας περιορίσουμε το θέμα εκεί και ας αφήσουμε τους θεσμούς να λειτουργήσουν. Okay. Η δικαιοσύνη. Λες, εγώ λέω θα σας. Είναι έτσι. Δική μου θα θέλατε. Εγώ σας λέω, είναι απίστευτο. Εγώ σας λέω ότι έτσι θα γίνει. Και βλάπτουν τα κόμματα των εαυτών. Εδώ είμαστε. Το τι θα γίνει. Ένας. Έχουμε μπροστά δρόμο. Βλάπτουν τα κόμματα των εαυτών. Ακούστε με. Ολόκληρο το κομματικό σύστημα περνάει κρίση. Δεν έχει πλέον η Ελλάδα μεγάλα κόμματα. Συγγνώμη, αφήστε τα αυτά. Λέω εγώ, μιλήστε για το χώρο σας. Ναι, συγγνώμη, μου λέω, το βλέπω ότι διαφωνείτε όλοι. Η κυρία Κουντουρά έχει το λόγο. Κοιτάξτε, θα μου επιτρέψετε. Συγγνώμη. Ας αφήσουμε τους θεσμούς να λειτουργήσουν. Εγώ πιστεύω ότι η δικαιοσύνη έχει πολλή δουλειά να κάνει για το διάλογο αυτό και δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι ο Κασιδιάρης έκανε υποκλοπή. Εμένα μου μοιάζει περισσότερο για μια στημένη συνέντευξη που κάνουν και πολλοί πολιτικοί με έναν συνεννοημένο δημοσιογράφο. Μου μοιάζει πολύ περισσότερο. Μοναχά πως συνεννοημένος δημοσιογράφος είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου. Όχι, είναι ο Κασιδιάρης. Oh. Είναι ο Κασιδιάρης. Και προσφέρουμε πολύ κακή υπηρεσία. Ο δημοσιογράφος. Πολύ κακή υπηρεσία. Συγγνώμη, πήρα τι. Λέω και τελειώνω. Προσφέρουμε πολύ κακή υπηρεσία αν θέλουμε να υιοθετήσουμε ως κόμματα, ως θεσμοί, ως πολίτες. Καταλαβαίνω γιατί λέει... αμήνεστε. Εγώ δεν αμήνομαι καθόλου. Βρίσκεστε σε άμυνα. Πω. Εδώ είναι πολύ σοβαρό αυτό που έγινε. Μιλάμε για οικονομική κρίση σε αυτή τη χώρα, ενώ η μεγαλύτερη κρίση είναι η κρίση της δημοκρατίας. Υιοθετείτε αυτά που ισχυρίζεται ο Κασιδιάρης. Έχει δικάσει. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, εδώ έχουμε ξεφύγει. Επιτρέψτε μου λίγο, γιατί δεν μπορώ να το ακούω αυτά τα πράγματα. Όλοι θέλετε το λόγο, παρακαλώ. Σας παρακαλώ, κυρίες μου. Δηλαδή ο Πρωθυπουργός της χώρας πιστεύετε
Περιμένετε. Ότι έδωσε εντολή στη δικαιοσύνη να προφυλακίσει. Θα σας πω τι πιστεύω όταν θα έρθει η σειρά. Οι οποίοι δεν έχουν διαπράξει ποινικά δικαιώματα. Θα σας πω τι πιστεύω όταν θα έρθει η σειρά. Δεν μου λέτε, κύριε Κοντρώτση, παρακαλώ πολύ. Θα μου κάνετε τη χάρη. Λοιπόν, από εδώ έχουμε τρία άτομα που είναι στην κυβέρνηση. Έτσι πιστεύετε. Κάνουν τη γεωγραφία. Από εκεί έχουμε αντιπολίτευση. Λοιπόν, στην κυβέρνηση. Στην κυβέρνηση δεν είναι μια αυθυσία. Ένα λεπτό θα τοποθετηθώ. Δεν μπορώ να κακοποιείτε η αλήθεια και να σιωπώ. Εγώ έχω φύγει από την κεντρική πολιτική με δική μου απόφαση. Αυτό είναι γνωστό. Και δεν ανήκω στην κομματική ζωή. Είστε στο μογάλακτο όμω. Πώ θα το κάνουμε. Αρνηθείτε το. Από αυτό το πολιτικό χώρο. Το αίμα νερό δεν δηλαδή, γίνεται. Θέλουμε να υιοθετήσουμε ότι ο πρωθυπουργός της χώρας, ευρισκόμενος στην Αμερική, έδωσε εντολή στους υπουργούς να βάλουν φυλακή αθώους ανθρώπους. Αυτά λέει. Αυτό θέλουμε να πούμε. Εσείς τα λέτε. Ο Μπαλτάκης τα λέει. Επιτρέψτε μας. Μισό λεπτό. Παρακαλώ όλοι. Θέλω απόλυτη. Θέλω απόλυτη. Μα κάντε μου τη χάρη τώρα. Στην κυβέρνηση. Σας παρακαλώ. Να την βάλετε όταν έρθει η σειρά σας. Λοιπόν. Ακούμε, εχθές η κυβέρνηση έπαθε ένα πλήρη πανικό και ομολογώ ότι είχαν παγώσει όλοι. Σήμερα λοιπόν, συντεταγμένα, βγήκανε μέλη της κυβέρνησης, υπουργοί, βουλευτές, να αποδομήσουν και να, στην κυριολεξία, να υποτιμήσουν το θέμα, έτσι ώστε να μην ανοίξει ρουθούνι. Μέχρι που βρέθηκαν να λένε ότι είχε δική του ατζέντα ο κύριος Μπαλτάκος, ότι τρελάθηκε από την εξουσία, ότι δεν άντεξε την επιτυχία, ότι μπήκε στην κυβέρνηση και πήρε δικά του μονοπάτια και ότι όλα αυτά ήτανε... Όλα αυτά είναι ψέματα, γιατί υπάρχει μια σκοτεινή, απίστευτη μεθόδευση και ένα επικοινωνιακό παιχνίδι να πούνε ότι έφταιγε ο κύριος Μπαλτάκος και ορίστε έφυγε ή τέλος πάντων παραιτήθηκε και κανένας άλλος δεν φταίει και όλα αυτά είναι φαντασίες. Να ρωτήσω κάτι. Λοιπόν, εδώ υπάρχει... Όχι ένα λεπτό για να κάνουμε διάλογο. Εσείς έχετε το λόγο, δεν σας το αναφέρει κανείς. Πόσες πιθανότητες δίνετε στο γεγονός ο κύριος Μπαλτάκος παρασυρώμενος από τις ιδεολογικές του αντιλήψεις και προκαταλήψεις που έχει δηλώνοντας δημοσίως ότι εγώ είμαι αντικομουνιστής και διάφορα τέτοια να παρεσύρθει από τον ίστρο αυτόν και να έλεγε και υπερβολές και πράγματα που δεν έχουν συμβεί. Εγώ μιλάω με στοιχεία, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι εδώ η οικειότητα που υπάρχει σε αυτή την κασέτα δείχνει ότι έχουν συνομιλήσει πολλές φορές. Είμαι επιφυλακτική γιατί οι ίδιοι οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής είπαν ότι υπάρχουν βίντεο τα οποία θα εκθέσουν ακόμα περισσότερο την κυβέρνηση. Και το τρίτο, ότι ο κύριος Κουβέλης, όταν έφυγε από την κυβέρνηση, είπε αυτό που επανέλαβε και χθες, ότι υπήρχαν συνεννοήσεις, ότι αν εσείς φύγετε, εμείς θα κάνουμε κυβέρνηση με τη Χρυσή Αυγή. Έχουν υποθεί αυτά. Ακριβώς. Μισό λεπτό. Αυτό λοιπόν που λέω είναι ότι εγώ εν μέρη πιστεύω, σας λέω, είμαι επιφυλακτική, γιατί θέλω να δω τι θα γίνει. Την επιφύλαξή σας θέλω να δω. Η επιφύλαξή μου είναι να δω τι ακριβώς θα γίνει στις επόμενες κασέτες. Αυτό λοιπόν που εγώ πιστεύω είναι... Όχι, δεν λέμε αυτό. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω και μετά μιλάτε. Δεν είπα αυτό, κύριος Κουβέλης. Να ολοκληρώσω την άποψή μου. Αυτό λοιπόν που εγώ πιστεύω... Όταν έρθει η σειρά σας θα μιλήσετε όλοι καλοί χριστιανοί. Αφήστε την... Αυτό λοιπόν που εγώ πιστεύω είναι ότι σε αυτό το διάλογο, αυτά που βλέπω και αυτά που ακούω είναι ότι, εάν βέβαια προσθέσω το γεγονός ότι ο κύριος Μπαλτάκος ήταν ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης, δεξί χέρι του Πρωθυπουργού, ο ανταυτού και 35 χρόνια άνθρωπός του. Άρα λοιπόν εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι είχε μια δική του πορεία. Έχω λοιπόν τις αμφιβολίες μου, όπως επίσης καταγγέλει τον κύριο Αθανασίου και τον κύριο Δένδια, ότι έκαναν παρέμβαση στην εξουσία κυρία, και ότι δεν υπήρχαν στη δικαστική ακούστε, εξουσία και δεν υπήρχαν στοιχεία. Κουντουρά, ακούστε, θα περιμένουμε να το δούμε. Το ότι αναφέρεται πως ο Πρωθυπουργός τους τα πρέκια σε δύο υπουργούς, αυτό είναι σύνηθες. Έτσι γίνεται της Μουλής. Αν ακούσετε τα τηλέφωνα Πρωθυπουργού με υπουργούς, θα καταλάβετε ποια είναι η σχέση. Όπως είναι η σχέση ενός διευθυντή του καταστήματος με τους υπαλλήλους του. Έτσι μιλάνε οι Πρωθυπουργοί στους υπουργούς. Και κάποιοι από αυτούς στο παρελθόν έριχναν και σκαμπύλια, αν θυμάστε. Όπως ο Καραμανλής και τους έχωναν και κάτω από τα τραπέζια ο γέρος Καραμανλής, έτσι, γιατί ο άλλος δεν έριχνε τίποτα. Αυτές οι μεθοδεύσεις, λοιπόν, κύριε Τριανταφυλόπουλε, είναι σκοτεινές. Εγώ θα είμαι επιφυλακτική. Περιμένω να δω τι άλλο θα προκύψει. Να ακούσετε. Πώς εξηγείται το γεγονός ότι δύο ακροδεξιά στοιχεία, ο Χρυσαυγίτης και ο ακραίος δεξιός, συγκρούονται και ο ένας παϊδεύει τον άλλον.
Ενώ αυτοί οι δύο θα έπρεπε να πηγαίνουν παρέα, δηλαδή ο ένας να στηρίζει τον άλλο. Από κάτι κύριε Τελεφρόπη, αποκλείεται και οι δύο να ήθελαν να εκθέσουν τον Πρωθυπουργό. Πώς το θεωρείτε ως δεδομένο? Εάν ο γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου θέλει να εκθέσει τον Πρωθυπουργό. Αλλά δεν συμβαίνει να έχει κάνει κακή επιλογή ενός συνεργάτη. Όχι τόσο κακή. Και δεν είναι ανταυτού. Πέμπτη φάλαγγα ήταν. Γιατί το αποκλείεται δηλαδή? Λοιπόν, συγγνώμη, δεν πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε λίγο. Έχουν κάνει μία στις πολλές επιλογές. Δηλαδή, τρελαθούμε. Το θέμα τρελαθούμε. Έχει γιατί πάρει φωτιά εδώ η κουβέντα. Έχουν τρελαθεί, εδώ και καιρό έχουν τρελαθεί με αυτά που γίνονται, αλλά το τελευταίο ήταν σούπερ, υπέροχο. Να σας πω κάτι. Να τοποθετηθώ. Να έχουμε. Και εσείς είστε πρώτος ξάδερφος του Μιχαλολιάκου της Χρυσής Αυγής. Τι είμαι? Ναι. Δεν είστε πρώτα δεύτερα ξαδέρφια. Yeah. Και ήσασταν και αγαπημένα ξαδέρφια και οικογένεια αγαπημένη. Και άρχισε και από ό,τι στέλνουν εδώ μηνύματα οι πυραιώτες ψηφοφόροι σας, ότι έχετε γίνει μαλλιά κουβάρια με τους Μιχαλολιάκους μεταξύ σας, προφανώς διότι πήρατε μια θέση πολιτική η οποία είναι αντίθετη από τη δική τους. Εγώ ποτέ δεν συνέδεσα τη συγγενική σχέση με την πολιτική μου δράση. Βλέπετε. Η πολιτική μου δράση είναι τέτοια που συνθέτουν μία πλειοψηφία που την αποτελούν ψηφοφόροι όλων των κομμάτων. Είναι έτερον εκάτερον. Δεύτερον, η στενή μου σχέση, η οικογενειακή, η συγγενική, είναι η κόρη μου, τα εγγόνια μου, τα αδέρφια μου, τα πρώτα μου ξαδέρφια. Πάμε στα δεύτερα ξαδέρφια και ούτω καθεξής. Ο Νίκος έχει επιλέξει έναν δρόμο που είναι τέτοιος που δεν μου επιτρέπει να έχω ούτε ενεργές κοινωνικές σχέσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποκηρύσω τη γενική σχέση, ούτε αισθάνομαι την ανάγκη να νιώθω ότι είναι ποινικά κολάσινες ή όποιες συγγενικές. Ένα λεπτό. Εάν ο Νίκος λοιπόν ήταν γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και έλεγε για τον Μιχαλολιάκο ότι εσάς δηλαδή, ότι έκανε αυτό, έκανε εκείνο, κάνει το άλλο, βάζει τον κόσμο στη φυλακή για να κερδίσει εκλογές στον Πειραιά, δεν θα μέτραγε? Εγώ σας είπα πράγματα. Έτσι μετράει και για τον Πρωθυπουργό. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, ο ρόλος του, ο πολιτικός, ο θεσμικά κατοχυρωμένος ρόλος, είναι πολύ περιορισμένος. Είναι νομικοτεχνικός. Επελέγει από τον κύριο Σαμαρά, λοιπόν, έτσι γιατί. Πρέπει, έτσι πρέπει να είναι δήμαρχε. Έτσι δεν, να είναι. Δεν ήταν όμως. Και δεν ήταν. Με αυτό δεν κατηγορούμε λοιπόν. Ότι είχε άλλο ρόλο να παίξει ο κύριο Μπαλταέος. Ότι να κάνει μασάζ στην ακροδεξιά και να μπορεί να έχει τσίπους. Δεν είναι ο μη διακόπτεται. Έχετε ακούσει κύριε Τριανταφυλόπουλε που λένε μια κατηγορία ανθρώπων που υπάρχουν είναι οι βασιλικότεροι του βασιλέως. Οι βασιλικότεροι του βασιλέως κατά κανόνα βλάπτουν το βασιλέα και ωφελούν τον εαυτό τους. Ενδεχομένως έτσι επεχείρησε να αξιοποιήσει την εμπιστοσύνη που του έδειξε ο Πρωθυπουργός, ο Μπαλτάκος. Πάμε στον γύρο. Η αντίδραση του κυρίου Σαμαρά είναι καρία και εγώ αυτό που θέλω να αναδείξω, εγώ δεν είμαι σίγουρος αυτή την ώρα ότι θα ψηφίσω στις επόμενες εκλογές Νέα Δημοκρατία. Μένα το κόμμα μου είναι ο Πειραιάς. Το Σαμαρά όμως τον εμπιστεύομαι και τον πιστεύω. Είναι βαθύτατα δημοκρατικός άνθρωπος, με υψηλή παιδεία και αυτή την ώρα διαχειρίζεται και τις τύχες της χώρας με ένα αίσθημα ευθύνης και συνέβη αυτό το γεγονός την ώρα που η Ελλάδα άρχισε να πηγαίνει καλά. Και αυτό είναι ύποπτο. Εντάξει, αυτό. Και αυτό είναι ύποπτο. Και πώς γράφτηκε αυτή η κασέτα και πότε δημοσιοποιήθηκε, αν ήταν με τη συνένεση του ενός και του πώς το γράφτηκε, άλλο. Μα με τη συνένεση. Μα με συγχωρείτε, δεν ξέρω. Με συγχωρείτε. Δεν πρόκειται να αναδείξω. Να σας πω κάτι. Πάμε στην καλύτερη των περιπτώσεων. Ξέρω ότι δεν είναι. Πάμε στην καλύτερη. Θα με ακούσετε τώρα, Δήμαρχε. Δήμαρχε, θα με ακούσετε τώρα. Πάμε στην καλύτερη των περιπτώσεων. Ότι ο Μπαλτάκος λέει ανοησίες. Και δεν ισχύουν όλα αυτά. Ένας πρωθυπουργός που επιλέγει τέτοιο γραμματέα Υπουργικού Συμβουλίου δεν είναι άξιος της μοίρας του. Θα σας πω. Δηλαδή δεν έχει ευθύνη. Εάν περιμένουμε πώς? Να ξαναπιστέψουμε σε αρχηγούς οι οποίοι έχουν το αλάρθαστο του Πάπα, θεϊκούς αρχηγούς, πάλι θα βλάψουμε τη δημοκρατία με τη δική μας ψευδέστηση. Ο Σαμαράς είναι άξιος ηγέτης. Όμως κάνει και τα λάθη. Δεν ήξερε δηλαδή ο Σαμαράς ότι ο Μπαλτάκος είναι ακροδεξιός, ότι ο γιος του είναι ακροδεξιός,
ότι η οικογένεια αυτή είναι ακραία. Δεν το γνώριζε ο Πρωθυπουργός. Όχι, ένα λεπτό. Αλλά, μα κυρίες μου, θα σταματήστε. Λοιπόν, τι έχω πάθει. Έτσι το στόμα σας. Όταν φύγετε η εξουσία, τρελαίνεστε. Λοιπόν, ακούστε, εγώ ρωτάω το εξής. Εδώ είναι ο κ. Δραγκούσης, που ξέρει νομικά. Πολύ συγκεκριμένο. Ο θεσμός του Υπουργού είναι πολύ σημαντικότερος. Πείτε μου έναν Πρωθυπουργό που δεν έκανε λάθος επιλογής Υπουργού. Αφήσου Υπουργούς. Εγώ σας λέω το εξής απλό. Στον Μπαλτάκο και τους Μπαλτάκους τους επιλέγετε, διότι το μεγάλο σας κομμάτι είναι ακροδεξιό με στη Νέα Δημοκρατία, το οποίο χάσετε με τη Χρυσή Αυγή. Τρελαθήκατε γιατί το χάσετε από τον ξάδερφο. Και τώρα δεν μπορείτε να το φέρετε θέλετε πίσω. Θέλετε να σας πω ποιο είναι το κομμάτι που πάει στην Ψηφία. Αν θέλουμε να κάνουμε ιδεολογικού τύπου κουβέντα. Λένε μερικοί ότι φούσκωσε η Χρυσή Αυγή λόγω του μεγάλου κύματος των λαθρομεταναστών που υπάρχει στην Ελλάδα. Είναι λάθος. Η Χρυσή Αυγή φούντωσε επειδή υπάρχει βαθιά κρίση στο κομματικό σύστημα της χώρας. Απόλυτα. Επειδή τα κόμματα έχουν χάσει την επαφή τους με την κοινωνία. Απόλυτα, επειδή υπάρχει όχι στο κομματικό σύστημα, στο σάπιο δικομματικό σύστημα που υπηρετήσατε κι εσείς. Μην τα βάζεις τώρα στο ίδιο τσουβάλι. Με συγχωρείς, η αριστερά δεν κυβέρνησε αυτόν τον τόπο. Επομένως, μιλήστε για τον εαυτό σας. Λέω. Και η αγανάκτηση του κόσμου που υπάρχει. Είστε μέλος της Συνόμης Επιτροπής. Και η αγανάκτηση που υπάρχει σήμερα στο λαό και πάει προς τη Χρυσή Αυγή και δεν γίνεται πολιτική πρόταση. Δεν πάει η Χρυσή Αυγή. Θα σας απαντήσω σε αυτό. Μήπως γιατί θεωρεί. Λέω ότι είναι αγανάκτηση, όχι γιατί κυβέρνηση. Επιλέγει λοιπόν η Τρενταφυλόπουλε την πιο ακραία απόρριψη του κομματικού συστήματος. Πάμε σε ούτε ένα λόγος είναι η ψηφοφόρη τη Αυγή, ούτε το λόγο. Έτσι, μπράβο. Είναι γενικότερο θέμα. Δεν είναι τόσο απλό. Είναι πολιτική. Δηλαδή. Κύριε, θα μιλήσετε όλοι. Όχι, με συγχωρεί. Στη διαδικασία τη συζήτηση. Πρέπει να μιλήσει η πολίτη. Κρυπτοδεξιά μίλησε. Καιρό να μιλήσουν κι άλλοι τώρα. Κρυπτοδεξιά. Βεβαίως. Και δεν τρέπεστε να το πείτε. Εγώ. Γιατί. Εγώ να σας πω. Δεν είστε δεξιός. Τι. Φανερός είναι όμως. Όχι. Δεξιός και εγώ τον χαίρομαι που έχει το θάρρος. Να σας πω. Δεν είναι κακό. Είπα εγώ ότι είναι κακό. Να σας πω. Γιατί κάνετε τα ξεχνάτε. Εγώ μπήκα στην πολιτική. Να ακουστούν όμως και άλλες απόψεις. Μπήκα στην πολιτική, λέω, ως νεολαίος, γιατί με ενέπνευσε ένας πολύ μεγάλος ηγέτης. Ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής. Το 1974. Μπας περιπτώσει, δεν είναι το πρόβλημα. Όχι, να σας πω γιατί, γιατί λέτε λάθη. Εντάξει. Το 1974 ο Καραμαλής, δηλαδή πριν από 40 χρόνια, είπε ότι οι ετικέτες του κέντρου, της δεξιάς και της αριστεράς, δεν είναι μόνο ξεπερασμένες. Εντάξει. Αλλά και παραπλανητικές. Είναι οι απόψεις. Καταργήστε άρα, και λοιπόν, τον τάξη. Λοιπόν, εγώ σε αυτή τη λογική ανήκω. Κύριε Πρεμικύρη, θα σας δεν υπήρξε ποτέ στη ζωή μου. Δεν θα πάρετε όλοι το λόγο. Αλλά σέβομαι και λοιπόν, δεν κρατιούνται σήμερα εδώ. Πάμε τώρα στο επεισόδιο το οποίο έγινε, το απίστευτο επεισόδιο, ότι ένας λιμενικός βατραχάνθρωπος. Θα δείτε το. Μα εδώ το ίδιο θέμα είναι, κύριε Πρεμικύρη. Ισχάστε. Εσείς θα πάρετε το λόγο. Ο βατραχάνθρωπος, ο λιμενικός. Ο λιμενικός βατραχάνθρωπος, ιός του Μπαλτάκου, ο άνθρωπος ο οποίος εκπαιδεύτηκε στις ειδικές δυνάμεις στα ΟΗΚ για να υπερασπίζεται την πατρίδα του εν καιρό πολέμου, εισέβαλε στη Βουλή, όπως οι τραμπούκοι κάποτε εισέβαλαν στη Βουλή, τα θυμάστε αυτά οι παλαιότεροι, και δεν έχει σημασία ότι πλάκωσε στο ξύλο Χρυσαυγίτες, δερνόταν με τους βουλευτές Χρυσαυγίτες μέσα στη Βουλή. Το αντιλαμβάνεστε αυτό και τώρα λέει αναζητείτε για να συλληφθεί και να αποπενθεί που θα έπρεπε, σεβόμενος τον πατέρα του και το βαθμό του, να σιγάσει το πάθος του και το θυμό του, που είναι κατανοητά για τον πατέρα του, είναι παιδί του. Αλλά με ποιο δικαίωμα μπήκε μέσα στο ελληνικό, πώς μπήκε στο ελληνικό κοινοβούλιο να κάνει κάτι τέτοιο. Βίντεο και επιστρέφουμε. Σκηνές από κοινοβούλια άλλων χωρών θύμιζε χθες νωρίς το απόγευμα ο πρώτος όροφος της Βουλής, όταν ο ιός Μπαλτάκος σε έτσαλη κατάσταση πέρασε την είσοδο του κοινοβουλίου και κατευθύνθηκε στα γραφεία της Χρυσής Αυγής, προκειμένου να ζητήσει εξηγήσεις για τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας με πρωταγωνιστή τον πατέρα του και μέχρι πρότινος Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης Παναγιώτη Μπαλτάκο. Φτάνοντας την είσοδο των γραφείων και ακριβώς απέναντι από το γραφείο που διατηρούσε ο πατέρας του στη Βουλή, επιτέθηκε σε χρυσαυγίτες χτυπώντας με κλωτσιές τις πόρτες των γραφείων της Χρυσής Αυγής.
Μπήκε μέσα στα γραφεία και έριξε, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, δύο χαστούκια στον βουλευτή κύριο Αρβανίτη, μπουνιές στον βουλευτή Κούζηλο και χειροδίκησε κατά του βουλευτή Ματθεόπουλου, ρίχνοντάς του κλωτσιές. Ταυτόχρονα επιτέθηκε εναντίον όλων με ακατανόμαστες ύβρεις. Το περιστατικό έντασης έληξε μετά από την ψύχρεμη παρέμβαση της ασφάλειας της Βουλής, αλλά και του ίδιου του Παναγιώτη Μπαλτάκου. Το τι έγινε στους διαδρόμους της Βουλής μεταφέρθηκε και στην ολομέλεια του σώματος. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Πάρης Κουκουλόπουλος ανέφερε ότι ήταν αυτόπτης μάρτυρας, καθώς περνούσε τυχαία από το σημείο. «Δεν γνωρίζω πώς ξεκίνησε, ήταν έτσι από το γραφείο του κυρίου Μπαλτάκου», είπε και συνέχισε. «Αυτό που αντίκρισα για όσα λεπτά παρακολουθούσα ήταν σκηνές πρωτοφανής με ψιλοδαρμούς που μόνο στο Far West παρακολουθούμε. Να διερευνηθεί από το Φρούραρ. Αυτό που είδα και άκουσα δεν έχουν καμία σχέση με το κοινοβούλιο. Ούτε με τις χειρότερες στιγμές των γηπέδων με τους χούλιγκανς». Ερωτηματικά ωστόσο προκύπτουν και από την αντίδραση της ασφάλειας της Βουλής, η οποία χαρακτηρίστηκε από πολλούς από χλιαρή έως ανύπρακτη, αφού ο ιός Μπαλτάκος, ολοκληρώνοντας τις πράξεις βιαιοπραγίας, στη συνέχεια αποχώρησε από τη Βουλή ανενόχλητος και δίχως να συλληφθεί με την αυτόφορη διαδικασία. Τέλος, ο Υπουργός Ναυτιλίας Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης διέταξε τη διενέργεια ένοπλης διηγητικής εξέτασης για την απαράδεκτη συμπεριφορά του Δημήτρου Γεώργιου Μπαλτάκου, αφού αυτός υπηρετεί ως αξιωματικός στο λιμενικό σώμα και συγκεκριμένα στη μονάδα υποβρύχιων αποστολών. Λοιπόν, κύριε Αγκούση, πριν πάω στον κύριο Πρημικύρη, επειδή έχετε μνήμες από το παρελθόν και γνωρίζετε, είναι παρακρατικός ο μηχανισμός αυτός, ο οποίος λειτουργεί με τέτοιο τρόπο? Σε όλες τις εκφάνσεις του. Από τις εκμυστηρεύσεις, τις κασέτες, μέχρι τους τραμπούκους που μπαίνουν μέσα στο κοινοβούλιο με τον βαθμό του αξιωματικού, του λιμενικού, καταλαβαίνετε. Αυτό είναι, και φυγαδεύονται. Το τραγικό είναι αυτό, το και χειρότερο. Και φυγαδεύονται. Οι άλλοι παρακράτως πάνε, σε όλη του την έκταση. Οι σοφρονιστικοί σκοτώνουν έναν φωνιά κρατούμενο, φυγαδεύονται, εξαφανίζονται, μπαίνουν και στα τρελάδικα και πουλάνε τρέλα στα ψυχιατρία. Τι κράτος είναι αυτό? Αυτή την αίσθηση έχω που είπατε, ότι αυτή τη στιγμή έχουν ανεβάσει πάρα πολύ ψηλά τον πήχη οι κυβερνώντες σε αυτό που λέγεται ανοχή και αντοχή του ελληνικού λαού. Δεν ξέρω τι πρέπει να δούμε ακόμα. Πραγματικά όχι, προβληματίζομαι. Το λέω σε συσχετισμό με την μια προκαταρτική εξέταση που γίνεται, γιατί εσείς παρακινείτε, λέει, τις... Α, αυτό είναι προσωπικό. Εγώ έχω εμπιστοσύνη, παρόλα αυτά, στη δικαιοσύνη. Εσείς παρακινείτε, λέει, τις... Ναι, εγώ ότι από το φάξ το δικό μου εστάλει κείμενο, το οποίο κείμενο αυτό πήγε στην γραμματεία των φυλακών, προκειμένου να υπάρχει διαβούλευση από το συγκεκριμένο κρατούμενο. Δεν ήταν κάτι το οποίο είχε σκοπό να υποκινήσει. Εσείς όμως υποκινείτε. Εγώ έτσι, έτσι χαρακτηρίστηκε, στα σοφρονιστικά καταστήματα. Υποκινώ σε διάπραξη κακουργήματος. Ήταν κάτι το οποίο πραγματικά με γέμισε πίκρα. Το λέω σε αντιστοιχεία αυτών που συμβαίνουν εντός και εκτός Βουλής και με όσα παρακολουθήσαμε μέχρι στιγμής. Θέλω λοιπόν, επειδή είδα ότι ο νομικός αξιωματικός δίπλα σας, πρώην συνταξιούχος, στρατιωτικός, κούνησε το κεφάλι του με λύπη όταν άκουσε ότι ο ιός Μπαλτάκος με το βαθμό ενός λιμενικού μπήκε μέσα και έκανε αυτό το επεισόδιο μέσα στη Βουλή. Γιατί ξέρει ότι υπάρχει στο σύμμα πικάπα. Πού είναι η ψυχραιμία, πού είναι η πειθαρχία. Η εξωματική και ειδικά των ειδικών δυνάμεων φημιζόμαστε ότι τηρούμε τους κανονισμούς λίγο παραπάνω από ό,τι συνηθισμένοι, αν θέλετε. Είναι μια πολύ άτυχη στιγμή. Προφανώς βρέθηκε σε μια κατάσταση οργισμένη, αλλά οπωσδήποτε υπάρχουν μέτρα ασφαλείας στη Βουλή. Δεν μπορούσε να επιτραπεί η είσοδος σε κάποιον που δεν έχει προφανώς άδεια. Εγώ λυπάμαι για κάτι τέτοιο, αλλά προς Θεού, ας μην επεκτείνουμε την ιδιότητα αυτή του αξιωματικού των ειδικών δυνάμεων των ομάδων υποβρυχίων καταστροφών, διότι είναι οι αιχμές του δόρατος του έθνους και της πατρίδας μας. Είναι έξω από πολιτικές και κομματικές. Και έτσι συμπεριφέρονται οι αιχμές του δόρατος, ανεξέλεγκτα. Μία άτυχη στιγμή για κάποιο στέλεχος το οποίο. Μα άτυχη στιγμή μέσα στο κοινοβούλιο. Λοιπόν, έχουμε τον βουλευτή της Χρυσής Αυγής, τον κύριο Ματθεόπουλο, που ήταν πρωταγωνιστής αυτής της υπόθεσης. Κύριε Ματθεόπουλε, τι ακριβώς συνέβη, για πείτε μας. Καλησπέρα, κύριε Ματθεόπουλε. Καλησπέρα. Εγώ θα σας μεταφέρω τα περιστατικά όπως ακριβώς τα έζησα, διότι έχουμε καταθέσει και μήνυση για το θλιβερό
περιστατικό που έγινε στους διαδρόμους της Βουλής ήταν 2 με 3 ώρες μετά της αποκάλυψης του Κασιδιάρη σχετικά με το διάλογο που είχε ο ίδιος με τον πλέον πρώην γραμματέα της κυβέρνησης, τον κύριο Μπαλτάκο. Όταν ο γιος του, δεν ξέρω πώς και με ποιο τρόπο, βρέθηκε στους διαδρόμους της Βουλής έξω από τα γραφεία μας, μενόμενος, μεταχειρίζοντας ακραίες, χυδές και απειλητικές εκφράσεις εναντίον όλων των βουλευτών της Χρυσής Αυγής που βρίσκονταν την ώρα εκείνη στο διάδρομο. Εγώ επειδή άκουσα φωνές στο διάδρομο, βγήκα έξω να δω τι συμβαίνει. Είδα το συγκεκριμένο νεαρό να βρίσκεται σε έξαλλη κατάσταση, να βρίζει, να φωνάζει, να απειλεί, να έχει εχθρικές διαθέσεις θέλοντας εμφανώς να ασκήσει σωματική βία εναντίον βουλευτών. Θέλησε λοιπόν να τερμίσω τα πράγματα. Γνώριζε τους Χρυσαυγίτες. Και βιοπράχησε εναντίον μου. Δεν είναι κάτι το σημαντικό αυτό. Το ζητούμενο είναι ότι ενώ τελέστηκε ένα αδίκημα στα πλαίσια του αυτοφόρου. Μισό λεπτό. Όταν λέτε βιοπράχησε εναντίον σας, τι έκανε? Σε μένα προσωπικά έριξε μια κλωτσιά. Στους άλλους. Αργότερα έμαθα ότι στον κύριο Αρβανίτη, τον βουλευτή Αχαΐας, τον γροφοκόπησε όπως έκανε και σε ένα νομικό μας σύμβουλο. Σε ένα συνεργάτη του κόμματος, τέλος πάντων. Το ζητούμενο είναι λοιπόν ότι πέρα από την εξελαφή συμπεριφορά, οι αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν εκεί πέρα, δηλαδή άνθρωποι που δουλεύουν στην υπηρεσία ασφάλειας της Βουλής, ενώ τελέστηκε μπροστά στα μάτια τους ένα αδίκημα στα πλαίσια του αυτοφόρου, όχι μόνο δεν συνέλαβαν τον νεαρό όπως όφυλα να πράξουν, αντιθέτως τον φυγάδευσαν σε ένα γραφείο και από εκεί και πέρα αργότερα μάθαμε ότι τον φυγάδευσαν και από τη Βουλή για να μην γίνει η σύλληψή του, όπως ξαναλέω, ορίζει ο νόμος. Αυτό για να καταλάβουν κάποιοι ότι αν είσαι παιδί ή γόνος ενός σημαίνοντος στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, ενός κόμματος το οποίο εξουσιάζει, τότε κανένας νόμος δεν σε αγγίζει. Αντιθέτως, φανταστείτε τι θα γινόταν εάν βουλευτής ή κάποιος στέλεχος της Χρυσής Αυγής συμπεριφερόταν κατά τέτοιο τρόπο εναντίον βουλευτού ενός άλλου κόμματος. Μάλιστα. Τον Ιώβο Μπαλτάκο τον γνωρίζετε? Δεν σας άκουσα λίγο πιο δυνατά. Τον Ιώβο Μπαλτάκο τον γνωρίζετε? Όχι, δεν τον γνωρίζω. Είχε σχέση... Έμαθα αργότερα ποιος είναι. Είχε σχέση με την οργάνωσή σας ποτέ? Καμία. Προφανώς δεν είχε καμία, ούτε επιθυμούμε να έχει σχέση. Και επειδή δεν έχει να κάνει το ερώτημα με τον νεαρό, έχει να κάνει με τον πατέρα του, διότι μετά τις αποκαλύψεις κάποιοι θέλοντας να αποφύγουν την ουσία της συζήτησης, που δεν είναι άλλη από την απόδειξη πλέον ότι οι διώξεις εναντίον μας είναι καθαρά πολιτικές και όχι νομικές, θέλησαν να μεταφέρουν τις ευθύνες στο γεγονός ότι υπάρχουν συγκοινωνούντα δοχεία ανάμεσα στη Χρυσή Αυγή και τη Νέα Δημοκρατία, ή αν θέλετε ότι υπάρχει ένα στρώμα υπόγειο νεοναζιστικών ομάδων ή προσωπικότητων οι οποίοι επικοινωνούν μεταξύ τους και σκαρφίζονται διάφορα. Το ζητούμενο λοιπόν, κύριε Τρανταφυλόπουλο, είναι ότι η Χρυσή Αυγή δεν έχει καμία σχέση ούτε με τη Νέα Δημοκρατία ούτε με στελέχη της. Απλά το περιστατικό αυτό έχει εκθέσει ανεπανόρθωτα αυτή τη θλιβερή μνημονιακή συγκυβέρνηση και κάποιοι θέλουν αποφύγουν το ουσιαστικό του ζητήματος λέγοντας ότι ο κύριος Μπαλτάκος απλά εκφράζει προσωπικές του απόψεις. Τι διαφορά έχουν οι κλωτσιές του Ιού Μπαλτάκου σε εσάς και στους υπόλοιπους από τις κλωτσιές που ρίχνατε εσείς στους μετανάστες στις λαϊκές αγορές? Οι μετανάστες, δεν ξέρω αν είναι νόμιμοι ή μη, όπως και να έχει, στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή αναφέρεστε στα περιστατικά που βλέπαμε τότε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είχαν αποδεδειγμένα διαπράξει αδικήματα συγκεκριμένα οικονομικής φύσεως, διότι τη στιγμή που ο Έλληνας πλήρωνε κανονικά τις φορολογικές του οφειλές όπως όφειλε να πράξει, ήδη δεν πλήρωναν τίποτα. Εμείς είμαστε μόνοι εκλεγμένα μέλη του ελληνικού κοινοβουλίου και του ελληνικού λαού. Και μπορείτε να έχετε κλωτσιές. Παρακαλώ, παρακαλώ. Και κάποιος περιφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο εναντίον. Κύριε Πρημικύρη. Κάντε μου τη χώρα. Δεν μου λέτε. Είναι ωραίο αυτό που κάνετε. Λοιπόν, κύριε Μαρθεόπουλε, εσείς οι βουλευτές, οι πολιτικοί της Χρυσής Αυγής, είσαστε υποκατάστατο των διοκτικών αρχών? Δηλαδή, με ποιο δικαίωμα λοιπόν τα κάνατε? Μα βλέπετε λοιπόν ότι δεν δώσατε μαθήματα δημοκρατίας στο παρελθόν και εισπράξατε περίπου το ίδιο νόμισμα από ένα στοιχείο το οποίο εσείς το χαρακτηρίζετε ναζιστικό. Δώσατε, κύριε Τρανταφυλόπουλε, μαθήματα ήθους και ψυχραιμίας, διότι τους τελευταίους 6 μήνες, από τότε δηλαδή που ξεκίνησαν οι διώξεις εις βάρος μας, έχουμε υποστεί τα πάντα μέσα στα πλαίσια μιας κυριολεκτικά ενός κυνήγι μαγιστών, το οποίο γίνεται χωρίς να υπάρχει κανένα επιβαρυντικό στοιχείο εις βάρος μας. Αυτό εξετάζουμε. Αυτό εξετάζουμε, κύριε Μαρθεόπουλε. Θεωρούμε ότι είναι συνταγματική εκτροπή να παραδέχεται ο γραμματέας Υπουργικού Συμβουλίου ότι οι χρυσαυγίτες βουλευτές μπήκαν στη φυλακή για να ανακόψουν
την άνοδο της Χρυσής Αυγής. Να κάνω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, επιτρέπετε. Δεν θα ήθελα να κάνουμε άλλα σχόλια για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε την κουβέντα εδώ. Όχι για τη δίωξη, σχετικά με τη γνησιότητα ή για το οποίο των απόψεων που εκφράζονται μέσα στο βίντεο που έχετε παρακολουθήσει όλοι. Με τα λύπη μου έχω ακούσει και το εξής τραγελαφικό. Ότι δηλαδή ο Μπαλτάκος εκφράζει προσωπικές απόψεις, επομένως δεν υπάρχει κανένας λόγος να εξετάσουμε αυτά τα οποία αναφέρει μέσα στο βίντεο. Πώς είναι δυνατόν όμως να θεωρούνται βάσιμες οι κατηγορίες των ψευδομαρτύρων, οι οποίοι έχουν καταθέσει στις δικαστικές αρχές? Εντάξει, καταλαβαίνω τον παραλληλισμό που κάνετε όμως, τον αντιλαμβάνομαι θέλω να πω δηλαδή, αλλά θα ήθελα να μου πείτε και κάτι ακόμα πριν κλείσουμε. Αληθεύει ότι υπάρχουν και άλλες καταγραφές σε κασέτες όπως υποστηρίζουν διάφοροι κύκλοι γύρω-γύρω? Θα σας απαντήσω, προφανώς και υπάρχουν και θα τις χρησιμοποιήσουμε όποτε θεωρήσουμε ότι είναι σκόπιμο και αναγκαίο. Προσέξτε. Αυτοί που πρέπει να φοβηθούν και να αγχωθούν με τις αποδείξεις τους, προσέξτε, μα αφήστε με. Κύριε, μα αφήστε με να το πω. Είναι συγκεκριμένο μερίδιο συμμετοχής σε αυτή την άποψη. Κύριε Μαρθεόπουλε, αν εγώ είχα ένα προϊόν οποιασδήποτε κάμερας κρυφής φανερής και έλεγα δημοσίως ότι θα το χρησιμοποιήσω όποτε εγώ το θεωρήσω σκόπιμο, θα πήγαινα μέσα και θα με διέγραφαν από δημοσιογράφο. Αυτό δεν έχει δικαίωμα. Ό,τι διαθέτετε, ό,τι στοιχείο, ό,τι... Για να δείξετε... Εγώ όμως, ως κόμματος, έχω το δικαίωμα και την επιφύλαξη να διαθέσω όλα αυτά τα μέσα που θεωρώ εγώ ότι θα αποδείξουν τα αυτονόητο την κατάλληλη χρονική στιγμή, διότι μην ξεχνάτε αυτό που έλεγε ο ίδιος ο Μπαλτάκος στο βίντεο. Σε ποιον εισαγγελέα να πας, την Κουτζαμάνη στην Κουτζαμάνη? Εισαγγελέα στην Αποστολή για την επομένως... Η δικαιοσύνη αποφασίζουν πότε θα την... Καταλαβαίνω τι λέτε. Χαιρετώ, καλό σας βράδυ. Κύριε Ραγκούση, λοιπόν, που εισαγγελέα δεν πρέπει να πάει εισαγγελέα. Παρακαλώ, είναι δυνατόν φωνά. Δεν θέλετε να ακούγεστε? Να σας δώσω το λόγο. Ο κύριε Πυρμικύρη, πάρτε το λόγο. Με συγχωρείτε, είχε το λόγο μετά από τον κύριο Ραγκούση. Μα τον πάρουμε και εμείς. Θα τον πάρετε κι εσείς. Εγώ θέλω να πω το εξής. Ότι από αυτό το θλιβερό επεισόδιο φαίνεται ότι στη χώρα μας δεν έχουμε μοναχά μια οικονομική κρίση. Το τονίζω. Γιατί το πρώτο κύριε Τριανταφυλόπουλε που για μας βρίσκεται σε αυτή τη σκαλωσιά της πολιτικής πραγματικότητας του σήμερα είναι η κρίση δημοκρατίας. Εδώ ο Πρωθυπουργός της χώρας πρέπει να πάει στη Βουλή και να μην το παίζει εξαφανισμένος και να δώσει εξηγήσεις. Πώς είναι δυνατόν ο γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου να πάει να διαπραγματεύεται με τα φαστοειδή και με άτομα τα οποία βρίσκονται κάτω από εισαγγελική έρευνα? Είναι σοβαρό το ζήτημα. Το καταλαβαίνετε αυτό? Βέβαια για μας, στο ερώτημα, έχει σχέση η Νέα Δημοκρατία με τη Χρυσή Αυγή? Με συγχωρείτε, σε ανύποπτο χρόνο, όταν πριν από 6 και 7 μήνες έμπαινε το ζήτημα του ρόλου της Χρυσής Αυγής και της αντιμετώπισης της Χρυσής Αυγής, είχαμε πει ξεκάθαρα ένα πράγμα. Ότι η Χρυσή Αυγή δεν είναι ένα αντισυστημικό κόμμα. Είναι η πέμπτη φάλαγγα της δεξιάς που έχει σαν στόχο τι? Να προσανατολίσει την κοινή γνώμη. Η Χρυσαυγιάδα τότε, την περίοδο που είχε αρχίσει να αναπτύσσεται ένα κίνημα ανατροπής πάνω στα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη που έχει να αντιμετωπίσει, και σήμερα πάλι που περνάει κρίση το πολιτικό σύστημα. Και θα δείτε, η ουρά αυτής της υπόθεσης δεν είναι τόσο η κρίση της ίδιας της Νέας Δημοκρατίας όσο θα είναι η κρίση της κυβέρνησης. Διότι το ΠΑΣΟΚ που παίρνει μέρος σε αυτή την κυβέρνηση, ήδη οι τριγμοί και οι αντιθέσεις μέσα στις γραμμές του μπορεί να οδηγήσουν και στην κατάρρευση της κυβέρνησης. Η τοποθέτηση του Γιώργου του Παπανδρέου πάνω σε αυτά τα θέματα. Αλλά πρώτα και κύρια, έξω και από τον Γιώργο του Παπανδρέου, ό,τι έχει απομείνει από τη λαϊκή βάση του ΠΑΣΟΚ, αυτό το 4-5%, αν το ΠΑΣΟΚ δεν ξεκαθαρίσει τη θέση απέναντι σε αυτές τις λογικές, σωστά το είπες, παρακρατικές λογικές είναι. Ο κύριος Δραγκούσης ή εσύ το είπες, Μάκη. Καταλαβαίνετε ότι πλέον και το ΠΑΣΟΚ τελείωσε μέσα από αυτό που λέμε το χώρο των δημοκρατικών δυνάμεων. Πρέπει να πάρει θέση σήμερα το ΠΑΣΟΚ. Πάμε σε αυτά τα όργια που γίνονται. Πάμε στο Who is Who. Πρέπει τώρα να καλέσει τον Πρωθυπουργό να έρθει στη Βουλή. Πάμε στο Who is Who του Ιού Μπαλτάκου. Να πούμε δύο κουβέντες.
Φανατικός οπαδός του Παναθηναϊκού, ο πατέρας του ήταν και νομικός σύμβουλος της ΚΑΕ και διορισμένος στο λιμενικό, με τρόπο που ξεσήκωσε αντιδράσεις στο παρελθόν, είναι ο γιος του Παναγιώτη Μπαλτάκου, ο οποίος εκτός αυτού εισέβαλε χθες στο γραφείο της Χρυσής Αυγής στη Βουλή, βρίζοντας και χτυπώντας τους βουλευτές της οργάνωσης. Ο Δημήτρης Γεώργιος Μπαλτάκος είναι πτυχιούργος του πολιτικού τμήματος της νομικής και είχε όνειρο να γίνει βατραχάνθρωπος. Αυτό έγινε πραγματικότητα πριν από περίπου 6 μήνες όταν αποφύτησε από το σχολείο της Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών. Τον Οκτώβριο του 2013 και μετά από τις αποκαλύψεις εφημερίδας μαθαίνουμε ότι ο γιος του Τάκη Μπαλτάκου είχε μπει στο λιμενικό με παρατυπία. Η υπόθεση ξεκινά το 2011 όταν ο γιος του τότε διευθυντή του νομικού γραφείου του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας αποφασίζει να συμμετάσχει στο διαγωνισμό για τους δόκιμους σημειοφόρους του λιμενικού. Ο 24χρονος τότε Δημήτρης Γιώργος, έχοντας σπουδάσει πολιτικές επιστήμες στη νομική και με μεταπτυχιακό στις πολιτικές επιστήμες της ΗΠΑ, κόπηκε στο μάθημα του διοικητικού δικαίου και συνεπώς δεν έγινε δεκτός. Ο ίδιος προσέφυγε στο ΑΣΕΠ, αλλά δεν άλλαξε το αποτέλεσμα και έτσι προσέφυγε στο τριμελές διοικητικό εφετείο Πειραιά με σκοπό την ακύρωση της απόφασης του ΑΣΕΠ. Το δικαστήριο κάλεσε στην Επιτροπή Βαθμολόγησης του Λιμενικού να συνεδριάσει εκ νέου. Ο αντινάβαρχος και αρχηγός του Λιμενικού Σώματος δίνει εντολή να επανασυγκροτηθεί η Επιτροπή Αξιολόγησης για να βαθμολογηθεί για τρίτη φορά το γραπτό του ιού Μπαλτάκου. Ο βαθμός τελικά από 8 μετατράπηκε σε 10 προκειμένου το γραπτό να πάρει τη βάση, υπερπηδώντας τους 15 επιλαχόντες που είχαν μεγαλύτερη βαθμολογία από εκείνον. Δικηγόρος του ήταν η κυρία Λίνα Κυριακή Δικαιάκου, η οποία στη συνέχεια αποσπάστηκε στο γραφείο του Τάκη Μπαλτάκου στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά και στη Βουλή ως επιστημονικός συνεργάτης. Οι 15 επιλαχόντες αντέδρασαν και έτσι ο Τάκης Μπαλτάκος παρενέβη ώστε να γίνουν δεκτοί στο σώμα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εφημερίδα, με παρέμβαση Μπαλτάκου, αλλά και του πρώην Υπουργού Ναυτιλίας Κωστή Μουσουρούλη, ο αρχηγός του λιμενικού υποχρεώθηκε να κάνει δεκτούς στο σώμα 15 επιλαχόντες διαγωνισμού, οι οποίοι είχαν αντιδράσει έντονα στο ότι παρακάμφθηκαν στη σειρά κατάταξης από τον Δημήτρη Γιώργο Μπαλτάκο, προκειμένου να κοπάσουν οι καταγγελίες των ιδίων και των οικογένειών τους. Αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης αλλά και του ΠΑΣΟΚ προκάλεσε η δημοσιοποιημένη συνομιλία μεταξύ του μέχρι πρότινος Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης Παναγιώτη Μπαλτάκου και του βουλευτή της Χρυσής Αυγής Ηλία Κασιδιάρη. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα αναφέρει: «Ο κ. Σαμαράς είναι προσωπικά υπόλογος για το όλο θέμα. Ο κατά τα άλλα αλαλίστατος κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν έχει βρει ακόμα τον χρόνο να σχολιάσει το μείζον θέμα που έχει ανακύψει με την υπόθεση Μπαλτάκου. Η ένοχη σιωπή της κυβέρνησης είναι ενδεικτική των βαθύτατων ευθυνών της, αναφορικά με την αντιμετώπιση της Χρυσής Αυγής, καθώς και τις υπόγειες σχέσεις κυβερνητικών στελεχών με το ναζιστικό μόρφωμα». Στο θέμα του Μπαλτάκου αναφέρθηκε και η Δημάρη, η οποία σε ανακοίνωσή της υπογραμμίζει τις απειλές για σχηματισμό νέας κυβέρνησης με συμμετοχή της Χρυσής Αυγής, που είχε δεχτεί την περίοδο της κυβερνητικής κρίσης που είχε υπάρξει με το κλείσιμο της ΕΡΤ, περίοδο κατά την οποία η Δημάρ συμμετείχε στην τρικομματική κυβέρνηση. Επιδιώκει να διασκεδάσει τις πραγματικές προθέσεις της ακροδεξιάς ομάδας του Μαξίμου, η οποία σχεδίαζε ανοίγματα της Νέας Δημοκρατίας στους Ναζί, όπως προκύπτει από την πολιτική ατζέντα εκείνη την εποχή, αντιρατσιστικό νόμο, ηθαγένεια, κλείσιμο της ΕΡΤ. Οι πράξεις αυτές μέχρι τη δολοφονία του Παύλου Φίσα επιβεβαιώνουν τον πολιτικό σχεδιασμό του κυβερνώντος κόμματος με την κάλυψη του Πρωθυπουργού. Εχμηρή ήταν και η ανακοίνωση που εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ για το θέμα. Η άμεση παύση του κυρίου Μπαλτάκου είναι το λιγότερο. Η παρουσία στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης ενός προσώπου με αυτές τις ιδεολογικές προτιμήσεις και τις πολιτικές απόψεις και πρακτικές ήταν παλιό πρόβλημα, όπως είχε πει χαρακτηριστικά πριν λίγες ημέρες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
δεν μπορεί να υπάρχει μέσα στον κυβερνητικό μηχανισμό κανένας ακροδεξιός θύλακας που υπονομεύει την κυβερνητική πολιτική και το σεβασμό της προγραμματικής συμφωνίας που την διέπει. Κατά τα λοιπά, οι εκλεκτικές συγγένειες με το φιλοναζισμό, την ξενοφοβία, τον ρατσισμό, την ακροδεξιά αργά ή γρήγορα εκδηλώνονται, αποκαλύπτονται και πληρώνονται. Γι' αυτό έχει σημασία στο πλαίσιο της κυβέρνησης συνεργασίας που καλύπτει επιτακτική εθνική ανάγκη να είναι ισχυρός και ενισχυμένος ο προοδευτικός πόλος. Περιτεύει τέλος να τονίσουμε τον απόλυτο σεβασμό μας στα πρόσωπα των εισαγγελικών και δικαστικών λειτουργών που χειρίστηκαν και χειρίζονται την υπόθεση της Χρυσής Αυγής στο πλαίσιο της δικαστικής ανεξαρτησίας και της διάκρισης των λειτουργιών. Ηχηρή ωστόσο ήταν και η ανακοίνωση του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Γεώργιου Παπανδρέου, ο οποίος άφησε ερωτηματικά για το κατά πόσο μπορεί να συνεχιστεί η πορεία της κυβέρνησης συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Ειδικότερα αναφέρει: «Η υπόθεση Μπαλτάκου αποδεικνύει ότι η σημερινή κυβέρνηση, αντί να χτυπήσει τη ρίζα του κακού, υιοθέτησε και εξέφεψε αντιλήψεις και συμπεριφορές που αποτελούν και την αιτία της ίδιας της κρίσης. Έθεσε σε αμφισβήτηση στα μάτια των Ελλήνων τη δημοκρατική λειτουργία της κυβέρνησης και των θεσμών της πολιτείας. Πώς είναι δυνατόν με αυτά τα δεδομένα η κυβερνητική συνεργασία να λειτουργεί επ' ωφελία της χώρας και των Ελλήνων?» Θα πάω στον κύριο Νίκο Μπάμπαλο, νησάτη, υποψήφιο δήμαρχο Ηρακλείου Αττικής και δικηγόρο. Θέλω να πω το εξής, κύριε Τραφιλόπουλε. Βλέπουμε το δέντρο και όχι το δάσος. Βλέπουμε δηλαδή τη συμπεριφορά του Ιού Μπαλτάκου και δεν βλέπουμε τη συμπεριφορά της συντεταγμένης πολιτείας, πώς φυγάδευσε τον Ιού Μπαλτάκου. Και ποια μεταχείριση θα είχαν τα παιδιά του Χ απλού πολίτη και ποια έχει ο κύριος Μπαλτάκος. Εδώ λοιπόν αυτό θα πρέπει να δούμε σήμερα και να στυλιτεύσουμε. Γιατί εδώ δεν έκανε μια πράξη παράνομη εγκληματική και έφυγε, να το πω απλά, την κοπάνησε. Τον κοπάνησαν, τον φυγάδευσαν. Και αυτό θα πρέπει να στυλιτεύσουμε. Γιατί εδώ βλέπουμε πως ο απλός πολίτης και ο απλός κόσμος έχει μια εικόνα για τους κυρίους, τους εκλεκτούς καλεσμένους σας, ως εκπροσώπους των κομμάτων σήμερα. Είπε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ για το σύστημα, το κομματικό ή το δικομματικό. Και εγώ λέω, μπορεί κάποιος σήμερα με καθαρότητα και σαφή να βγάλει τον εαυτό του απ' έξω από αυτή την κρίση? Ναι. Μπορεί σήμερα να τον βγάλει? Θέλω να πω λοιπόν ότι ο καθένας... Με συγχωρείς, είμαι 63χρονών και σαν πρόσωπο και σαν κόμμα. Με όλα τα ελλείμματά μου και την αυτοκριτική που χρειάζεται να κάνω για πολλά ζητήματα. Δεν αναφέρομαι σε εσάς, κύριε Πρωθυπουργέ. Λέω όμως το εξής. Σήμερα το πολιτικό σύστημα το υπάρχον το υπηρετείτε και το υπηρετούμε όλοι. Ο καθένας από τη θέση. Μα καταλαβαίνετε τι εννοούμε σήμερα. Θέλω λοιπόν. Εγώ υπηρετώ το σάπιο δικοματικό σύστημα. Προφανώς το σύστημα των Μπαλτάκηδων των Εγώ λέω για το πολιτικό σύστημα. Να μην τώρα. Εγώ λέω για το πολιτικό σύστημα και όχι για το σάπιο γενικά δικοματικό. Γενικά πολιτικό σύστημα. Λέω λοιπόν το εξής. Είναι επικίνδυνο. Λέω λοιπόν το εξής. Να μου επιτρέπει οι να το πω. Οι συμπεριφορές Ιών Μπαλτάκου θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από την πολιτεία. Θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από τις... Έχει δώσει αγώνες για να μην περάσουν, όμως αυτό δεν θα σας πω. Βεβαίως, δεν το αφήσω το. Μια ζωή δίνει αγώνες ακριβώς για να μην περάσουν αυτά τα φαινόμενα. Εδώ θα πρέπει να δούμε αυτό το σύστημα, γιατί από αυτή την ιστορία, κύριε Τραφέρον, το είπα και πριν, δεν μπορούμε να δίνουμε άφεση αμαρτιών ούτε σε εγκληματικές συμπεριφορές, ούτε σε ηγέτες εγκληματικής οργάνωσης, γιατί ο κόσμος δεν φταίει ο απλός. Κυρία Χαλάτση. Μπορούμε εδώ. Να ξεκινήσουμε λίγο από το θέμα Μπαλτάκος. Αυτό που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι το θέμα Μπαλτάκος είναι ένα παλιό θέμα, όπως έχουμε πει πολύ καιρό πριν, ως ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρός του είχαμε επισημάνει στον Πρωθυπουργό και στη Νέα Δημοκρατία αυτό το οποίο βλέπαμε ότι κάνει ο κύριος Μπαλτάκος, την ακροδεξιά του θεώρηση και τις πρακτικές που εφήρμοζε μέσα στην κυβέρνηση, που πραγματικά ήταν αντίθετες και με την προγραμματική συμφωνία που κάναν τα δύο κόμματα για να μπορέσουν να κυβερνήσουν αυτή τη χώρα σε περίοδο κρίσης. Και επειδή το επισημάνατε... Αυτό θεωρούμε ότι ο Πρωθυπουργός θα έπρεπε να το έχει λάβει υπόψη του, προθύστερα. Και να μην φτάσουμε σήμερα σε αυτό το γεγονός που βγήκε με αυτό το βίντεο, που πραγματικά ευτελίζει ο κύριος Μπαλτάκος τη θέση την οποία του εδόθη, του γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου, γιατί το να ευτελίζει τον εαυτό του εμένα δεν με αφορά. Το να ευτελίζει ένα θεσμικό ρόλο στην κυβέρνηση με αφορά. Επειδή από εκεί και πέρα, όχι, με αφορά ως πολίτη πρωτίστως. Και θεωρώ ως ΠΑΣΟΚ, σαφώς
ως και... συμμετέχοντας οφείλουμε και να περιφρουρήσουμε τους δημοκρατικούς θεσμούς και αυτό το οποίο πιστεύουμε εμείς ως ΠΑΣΟΚ, ότι η δημοκρατία και η μισθή του πολιτεύματος ο γραμματέας. Πώς το περιφρουρήσαμε. Ναι. Το περιφρουρήσαμε με το να θέσουμε υπόψη δηλαδή το... του Πρωθυπουργού αυτό το οποίο εμείς επισημαίνουμε, με το να σταματήσουμε παράτυπες λειτουργίες του κυρίου Μπαλτάκου στη Βουλή, πρόσφατα στο αντιρατσιστικό νομοσχέδιο, το άρθρο 19, μιλώντας ο κύριος Βενιζέλος με τον κύριο Σαμαρά και αποσύροντας αυτό το οποίο δεν κατέθετε ο κύριος Γρηγοράκος, το έφερνε να το καταθέσει ο Υπουργός και φτάσαμε να μιλήσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης με τον Πρωθυπουργό για να αποσυρθεί. Συγνώμη, αγαπητοί μου, και στο παρελθόν πάρα πολλές τροπολογίες. Και να δώσει εξηγήσεις. Αφήστε με, αφήστε με να κάνω την τοποθέτηση που εγώ θέλω. Το άλλο θέμα που μπαίνει και που συμφωνώ με τον κύριο Μπάβαλο είναι, αν το λέω σωστά το όνομά σας, είναι ότι πραγματικά ο ιός Μπαλτάκος δεν θα έπρεπε να έχει φύγει από τη Βουλή μετά το αδίκημα το οποίο τέλεσε. Και αυτό πραγματικά για μένα θα πρέπει να ελεγχθεί. Απέναντι στον νόμο πρέπει να είμαστε όλοι ίσοι. Ο φρούραρχος, η Βουλή, η φρούραρχία. Ακριβώς. Να λειτουργήσουν οι διαδικασίες που προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής για τον τρόπο με τον οποίο έφυγε ενώ τέλεσε αδίκημα μέσα στους χώρους της Βουλής. Νομίζω ότι συζητάμε για τα συμπτώματα της ασθένειας και δεν συζητάμε για την ίδια την ασθένεια. Η ασθένεια είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει διάκριση των εξουσιών. Η εκτελεστική εξουσία επεμβαίνει θεσμικά στην δικαστική εξουσία και η ύπαρξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης ακριβώς αυτό το ρόλο επιτελεί. Εμείς λέμε, σαν Δημιουργία Ξανά, ότι πρέπει να καταργηθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης και όλες οι αρμοδιότητες να περάσουν στην δικαστική εξουσία για να έχουμε πραγματική ανεξαρτησία. Η μη καταργησή του και όλο αυτό το θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει αυτού του είδους την επέμβαση είναι ακριβώς το υπερόπλο του ολιγαρχικού καθεστώτος που υπάρχει στην Ελλάδα, του μεταφεουδαρχικού καθεστώτος που έχουμε, προκειμένου να προστατεύει τις εξουσίες του, τις υπερεξουσίες του και στην πραγματικότητα να μην έχουμε ισονομία, ισοπολιτεία και δημοκρατία. Και αυτοί που αμφισβητούν, ειδικά από την κυβερνητική πλευρά, κατά πόσο υπάρχει αυτή η επέμβαση, τους παραπέμπω στη δήλωση του Πρωθυπουργού, αν θυμάμαι καλά από την Αμερική, ο οποίος ο ίδιος χρησιμοποίησε τα εξής λόγια. Είπε, εγώ τους έβαλα στη φυλακή τους φασίστες, τους ναζιστές. Αυτό είπε. Δεν είπε στην ευνομούμενη πολιτεία που έχουμε σχεδιάσει στην Ελλάδα αυτοί κατέληξαν στη φυλακή. Είπε εγώ τους έβαλα στη φυλακή. Επίσης, θα πρέπει να δούμε το εξής ζήτημα. Λέμε, ρώτησε προηγουμένως ο κύριος Μιχαλολιάκος κατά πόσο κανείς αμφισβητεί τα δημοκρατικά ένστικτα και ιδεώδη του Πρωθυπουργού. Εγώ αμφισβητώ όχι μόνο του συγκεκριμένου Πρωθυπουργού, αλλά διαχρονικά όλων των Πρωθυπουργών των τελευταίων πολλών ετών, γιατί δεν είδα σεβασμό στο Σύνταγμα. Παραπέμπω στις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και σε μια σειρά από άλλες πρακτικές που επιβεβαιωμένα παραβιάζουν το Σύνταγμα και κανενός δεν ιδρώνει το αυτή. Και γενικώς η νοοτροπία που έχει επικρατήσει στη χώρα μας είναι ότι όποιος έχει την εξουσία στα χέρια του, οι νόμοι και οι κανόνες και το Σύνταγμα ισχύουν λιγότερο ισχυρά για αυτόν. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο συζητάμε τώρα για το σύμπτωμα του ιού Μπαλτάκου, ο οποίος μπήκε στη Βουλή ανενόχλητος, βγήκε από τη Βουλή ανενόχλητος. Κυρία Παπαδοπούλου. Δεν ενόχλητος, δεν βλάπτει. Κύριε Δαπουλόπουλε, εγώ προέρχομαι από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εδώ λοιπόν απόψε βλέπουμε να έχουμε στριμωχτεί πάρα πολύ από τα κόμματα. Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει κομματικό λόγο μόνο. Έχει πολιτικό και δημοτικό λόγο. Αν λοιπόν κάποιοι μπαλτάκηδες υπάρχουν στην τοπική αυτοδιοίκηση, πιστεύω ότι αυτό έχει να κάνει μέσα στα πλαίσια μιας συστημικής κρίσης που ειλικρινά εγώ θα ήθελα να δω και να μου μείνει στο τέλος από όλη αυτή την ιστορία η αίσθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι ήταν μια ατυχή στιγμή. Πατέρες και οι με τέτοιες συμπεριφορές είναι καταδικαστές. Όμως, αυτό που πρέπει να μας μείνει είναι αυτό που παλεύουμε στους Δήμους αυτή τη στιγμή, αντίστοιχα με τη Βουλή, να σώσουμε τον κόσμο μας. Να κρατήσουμε τον κόσμο μας ζωντανό και να του δώσουμε διεξόδους. Η κρίση θα περάσει.
οι Μπαλτάκηδες θα μείνουν για πάντα στην ιστορία του ελληνικού λαού. Θα μείνω στην τοπική αυτοδιοίκηση και να πάω στον κύριο Μπαντή, γιατί για ένα απλό λόγο. Ξέρετε, περισσότερο κατανοητή είναι η αντίδραση ενός παιδιού για τον πατέρα του που θόλωσε και έκανε μια νοησία τεράστια, φέροντας και βαθμό αξιωματικού και μάλιστα ειδικών δυνάμεων, από τον φρούραρχο της Βουλής, ο οποίος το επέτρεψε να εξέλθει του κοινοβουλίου, να πάρει το αυτοκίνητό του, να τον φυραδέψουν και να την κοπανίσει. Δηλαδή, αυτό πέρα από τη συγκάλυψη, αντιλαμβάνεστε ότι ισοδυναμεί με την ίδια την πράξη. Η λέξη παρα... ελληνικού σώματος. Γιατί δεν τον καλεί, στρατιωτικός είναι. Μπορεί να λένε ότι είναι άφαντος στρατιωτικός. Υποχρεώνεται, είναι υποχρεωμένος νομίζω να παρουσιαστεί στην πρώτη πρόσκληση. Συγγνώμη. Όχι. Σας διέκοψα. Αυτά τα περί αφάντου. Η λέξη παρακμή χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη ιστορία. Και ξέρετε ποιο είναι το άσχημο. Και σας το λέω ως νέος άνθρωπος που ασχολείται με την τοπική αυτοδιοίκηση. Ότι ολοένα και πολίτες, ας πούμε, γυρίζουν την πλάτη τους σε αυτό το πολιτικό σύστημα. Για μένα η λύση είναι η συμμετοχή. Δηλαδή το να συμμετέχουν και νέοι άνθρωποι στα πολιτικά δρόμενα. Αλλά με αυτές τις τακτικές τους απομακρύνουμε και χάνουμε την ουσία. Μα κυρία Χαριλοπούλου. Κύριε. Εγώ κύριε Τριανταφυλόπουλε έχω ακούσει πάρα πολλά. Σέβομαι όλους τους καλεσμένους σας. Θα ήθελα όμως να εστιάσω σε ορισμένα πράγματα τα οποία σήμερα άκουσα και δυστυχώς η εντύπωση που εμένα μου δίνεται είναι ότι παραποιούμε την αλήθεια και ενδεχομένως και κάποια ιστορικά γεγονότα. Είπε πριν λίγο ο κύριος Πρημικύρης ότι το ΠΑΣΟΚ, μάλλον ότι η αριστερά δεν κυβέρνησε. Μα το ΠΑΣΟΚ έχει κυβερνήσει την Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια, προερχόμενο από την αριστερά. Δεν έκρυψε ποτέ από πού προέρχεται. Επίσης, είπατε πριν μας χαρακτηρίσατε φασίστες και κάναμε αυτόν τον διαχωρισμό των κομμουνιστών. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και οι κομμουνιστές. Δεν ξέρω πάντως ότι ο Γιώργος και ο Ανδρέας Παπανδρέου βγήκαν από τη μύτα έχουν, της αριστεράς. Έχουν διαπράξει. Κοιτάξτε, να δείτε, έχετε γιατί στελέχη. Κάποιοι μου τα μπερδέψατε. Έχετε και εσείς στελέχη τα οποία προέρχονται από το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Αυτό άλλο πράγμα. Ναι, έχετε μεταξελιχθεί. Έχετε μεταξελιχθεί. Ναι, άρα λοιπόν αυτό το δεχόμαστε. Η μεταξέλιξη είναι άλλο. Εμένα με στεναχωρεί η παραποίηση της αλήθειας και εγώ βλέπω ότι εδώ γίνεται ένα παιχνίδι εντυπωσιασμού. Και έχουμε εστιάσει στο τι γίνεται τελικά και αυτό το θέμα όλο έχει εστιαστεί η κρίση της Ελλάδας για το ότι είναι ο Μπαλτάκος. Συγγνώμη. Αυτό το ανέφερα και εγώ πριν. Σας εκβιάζουν. Όχι, δεν είναι. Εκβιάζουν όλη σου την Ελλάδα. Έχω κι άλλα. Κύριε Πρημικύρη, θα βγάλω κι άλλα. Δεν εκβιάζουν. Θα δω πότε θα τα βγάλω. Ναι, κύριε Πρημικύρη, εγώ είμαι πάρα πολύ ευγενική και σας ακούω. Θα ήθελα όμως και εσείς να με ακούτε. Δεν είναι σωστό να φωνάζουμε. Αλλά δεν εκβίασαν εμάς ως κυβέρνηση. Εκβιάζουν όλους τους Έλληνες, θέτοντας το τραπέζι ότι μπορούν να κάνουν οι ίδιοι το παιχνίδι της δικαιοσύνης και των δικαστών, ενδεχομένως... Τώρα, όσο για τα βίντεο τα οποία λένε ότι μπορεί να υπάρχουν, ας περιμένουμε να δούμε. Κύριε Δαρσίνε. Λοιπόν, αποδεικνύεται ακόμα για άλλη μια φορά η βεβαιότητα που είχε και ο Κουβέλης και η Δημοκρατισσερά να φύγει από την κυβέρνηση πέρσι. Είχαμε καταγγείλει επανειλημμένως ότι η τακτική την οποία εφήρμοζε η κυβέρνηση ήταν μια τακτική προσέγγισης πλέον της ακροδεξιάς. Ένα, αντιρατσιστικός νόμος. Για να στεγχωρίσω τον κύριο Χαλάτση, τι να κάνω. Νόμος για ηθαγένεια. Δεν προχώρησαν. Ενώ πιέζαμε πάρα πολύ, να θυμίσω δηλαδή ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έδωσε εντολή στον κύριο Ρουπακιώτη, όντας υπουργός δικαιοσύνης, να κάνει αυστηρότερο τον νόμο από το προσχέδιο και την τελευταία στιγμή έγινε πίσω. Ποιος το έκανε πίσω, ο Γενικός Γραμματέας που είχε καμία ευθύνη. Το όλο κύκλωμα που ήταν γύρω από τον Πρωθυπουργό της ακροδεξιάς ατζέντας, Κανιδιώτης, Μπαλτάκος και λοιποί, δεν θέλω να αναφέρω άλλα ονόματα, τα ξέρω, δεν θέλω να τα αναφέρω. Λοιπόν, προχώρησαν σε αυτό το σχέδιο και δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Βενιζέλο δεν έφερε αντίρρηση τέτοια για να μπορέσουμε να κάνουμε πίσω την τακτική αυτή. Και μας οδήγησε στο να φύγουμε τον Ιούνιο. Το ΠΑΣΟΚ σας οδήγησε να φύγετε. Ναι. Ας πω, δεν τρέπετε κύριε Τριανταφυλόπουλε. Αυτοκριτική, ας πω, δεν τελείωσε. Δεν διέκοψα κανένα. Δεν διέκοψα. Εσείς φωνάζετε γιατί σας διακόπτουν και με την πρώτη ευκαιρία διακόψατε το συνομιλητή σας. Το θέμα λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι ότι η Νέα Δημοκρατία και η ηγετική ομάδα η οποία καθορίζει ακριβώς την πολιτική της είναι έρμεο της πολιτικής που άφησε να εξελίσσεται από αυτή την ακροδεξιά ομάδα
και ταυτόχρονα από την Χρυσή Αυγή, και είναι δυστύχημα για τον πολιτικό κόσμο να πέσει μέσα στη λούμπα της Χρυσής Αυγής αυτή τη στιγμή και να συζητάει για τα βίντεο, να γίνεται όμηρος πλέον των ορέξεων ή των επιδιώξεων της Χρυσής Αυγής και όχι να βλέπει ακριβώς την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί στη χώρα μας. Δήμαρχε, ολοκληρώστε για να πάμε στο επόμενο θέμα. Λέω, αυτή την ώρα φοβούμε ότι ο κύριος Μπαλτάκος θα επιχαίρει. Ούτε λίγο ούτε πολύ τον καταστήσαμε μεγάλο ηγέτη ενός ιδεολογικού χώρου που σήμερα είναι ορφανός. Από μόνος το κάνει. Αν με επιτρέπετε. Και επίσης θα επιχαίρουν και οι υπόδικοι της Χρυσής Αυγής. Βρήκαν ξαφνικά συνηγόρους, έτσι, πολύ θερμούς σε όλο το κομματικό φάσμα της χώρας. Αυτό συνιστά πολιτική υποκρισία. Ο υποφαινόμενος, έχω την τιμή να ομιλεί αυτή την ώρα, με δική του απόφαση έχει αποχωρήσει από την κεντρική πολιτική. Αλλά δεν μπορώ να δείξω ως κορυφαίο θέμα την εξωθεσμική λειτουργία ενός ουσιαστικά μετακλητού υπαλλήλου όπως είναι ο γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου. Εξωθεσμική. Ένας μετακλητός υπάλληλος είναι. Και ο υπουργός μετακλητός. Ως τέτοιος πρέπει να αντιμετωπιστεί. Από εκεί πέρα, η ταχύτητα με την οποία επεκτείνουμε χαρακτηρισμούς ακροδεξιού σε ανθρώπους όπως ο Φαΐλος ο Κρανιδιώτης ή ο Χρύσανθος ο Λαζαρίδης. Τώρα για να είμαστε και σοβαροί. Όταν εγώ ήμουν ΟΝΕΔ, ας πούμε, ο Φαΐλος ήταν Πασόκ και ο Λαζαρίδης ήταν κουκουέ εσωτερικού. Μαζί σας. Κουκουέ εσωτερικού. Λίγα στερέω. Έφυγε με τη Β' Πανελλαδική. Με τη Β' Πανελλαδική. Ολοκληρώστε, Δήμαρχε. Το λέω. Λέω, έλεος, ας πάμε στα σοβαρά προβλήματα που έχει ο τόπος, είτε ως υποψήφιοι ευρωβουλευτές, τι βουλή θέλουμε και πώς πρέπει η Ελλάδα να εκπροσωπείται στο Ευρωκοινοβούλιο. Ας πάμε στα θέματα που αντιμετωπίζει η αυτοδιοίκηση εν ώψη αυτοδιοικητικών εκλογών. Εγώ τουλάχιστον με αυτόν το στόχο ήρθα στην πολύ καλή κατά τα άλλα. Δήμαρχε, είναι τραγικό να υποβαθμίζεις αυτή τη στιγμή τις διασυνδέσεις ενός ανώτατου κυβερνητικού στελέχους με την ακροδεξιά και τον παρακαλώ πολύ. Από τη μία κατηγορείται στο όνομα, λυπάμαι γιατί το αφήστε με, στο όνομα του να διατυπώσετε έναν κομματικό λόγο. Αυτός από τη μία κατηγορείται λόγος. Το Σαμαρά ότι σας καλούμε να υπερασπιστείτε αφήστε τη δημοκρατία. Λίγο, το καταλαβαίνετε αυτό. Συγνώμη. Έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος το δεξί του χέρι. Λέτε λοιπόν ότι κύριε ο πρωθυπουργός πηγαίνει. Γιατί όταν πριν το 12 σας καλούσαμε να δείτε να περιφρουρήσουμε τη δημοκρατία δηλαδή απέναντι στην Χρυσή Αυγή. Παρακαλώ, παρακαλώ, ολοκληρώστε. Ο πρωθυπουργός που οδηγετώντας τη δικαιοσύνη και παρακάπτοντάς την έδωσε εντολή να προφυλακιστούν και από την άλλη διατηρούσε ομφάλιο λόρο. Έδωσε εντολή να προφυλακιστούν. Πάμε σε διάλειμμα. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε στην θεωρία συνωμοσίας, στον Αρτέμι, τώρα και τα 700 και 600 εκατομμύρια δολάρια που πρόκειται να σώσουν την Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε στην απίστευτη αυτή ιστορία. Δεν μου δίνουν καμία σημασία. Λες και στο καφενείο. Εγώ πάω στο επόμενο θέμα. Αυτή συζητάει για το ΣΥΡΙΖΑ. Για ένα λεπτό. Τι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ? Περιμένετε. Τι είναι? Λοιπόν, μέσα στην κρίση εμφανίστηκε αυτή η προσωπικότητα του κυρίου Αρτέμι Σόρα, ο οποίος έκανε εμφάνιση παρθενική στην εκπομπή μας με την έρευνα για την Τράπεζα της Ανατολής. Τράπεζα της Ανατολής, για όσους θυμούνται, ήταν μια τράπεζα η οποία μάζευε τα χρήματα, τη γατρική της Εθνικής τότε, από την Οδυσσό μέχρι την Αλεξάνδρεια και μάλιστα τον χρυσό των Ελλήνων της Διασποράς, όπου βέβαια συνέπεσε αυτές οι τράπεζες να συγχωνευτούν και με ισχυρότερη τη θυγατρική. Δηλαδή, αντί να απορροφήσει η Τράπεζα της Ανατολής στην Εθνική, απορρόφησε η Εθνική την Τράπεζα της Ανατολής και φυσικό ήταν αυτό, γιατί η μεγάλη τράπεζα ήταν η Εθνική παρόλα αυτά.
Με ομόλογα τα οποία είχαν και εγγύηση της Γαλλικής Τράπεζας, σε χρυσό πάντα. Τα χρήματα αυτά, κυρίες και κύριοι, χάθηκαν. Και χάθηκαν διότι μεσολάβησε η εισβολή των Γερμανών στην Ελλάδα, η κυβέρνηση μεταξύ τα κουκούλωσε. Δεν έγινε ποτέ η συμφώνηση των τραπεζών, γι' αυτό και οι έχοντες τα ομόλογα κατέθεσαν από εδώ και από εκεί να πάρουν τα χρήματά τους και όλοι την θεωρούσαν μια θεωρία συνωμοσίας μέχρι που εμφανίστηκε εκείνο το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, που δεν θέλω να αναφέρω το όνομά του γιατί ο άνθρωπος έφυγε από τη ζωή πλέον, και μας έδωσε τους κωδικούς από τα μεγάλα έργα τα οποία έγιναν από αυτά τα ομόλογα της Τράπεζας Ανατολής. Έργα από το χειρό Ρουπέλ μέχρι τον ηλεκτρικό σταθμό και τα ναυπηγεία. Αυτά τα χρήματα λοιπόν έγιναν από τις μετοχές της Τράπεζας Ανατολής. Οι υπόλοιποι δικαιούχοι δεν πήραν μία. Και βεβαίως χάθηκαν τα χρήματά τους, τα οποία χρήματα, όπως μας αποκάλυψε τότε ο καλός αυτός άνθρωπος, υπομορφή δανείου χρυσού δόθηκαν στους Εγγλέζους. Ναι. Δηλαδή, οι περιουσίες των Ελλήνων της Διασποράς δόθηκαν δώρο στους Άγγλους. Απίστευτα πράγματα. Ο κύριος Όρας, από ό,τι κατάλαβα εγώ, λόγω των επαφών που είχα μαζί του τότε, ήταν μπροστινός κάποιων ισχυρών μετόχων. Όταν λέμε ισχυροί μέτοχοι, από την Ακαδημία Αθηνών, μέχρι διάφορα μεγάλα ιδρύματα, το Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας, πανεπιστημιακά ιδρύματα, δηλαδή ήταν οι κάτοχοι των μετοχών ήταν σοβαροί άνθρωποι και σοβαρά ιδρύματα και σοβαροί οργανισμοί. Ο κύριος Όρας εκπροσωπούσε κάποιον ιδιώτη προφανώς. Άνοιξε αυτή την ιστορία και στην πορεία άφησε την ιστορία των μετοχών της Τράπεζας της Ανατολής, για την οποία Τράπεζα της Ανατολής τα ελληνικά δικαστήρια εξέδωσαν την εξής απόφαση, ανάγκασαν την Εθνική να δώσει όλο το αρχείο και το ιστορικό, ώστε να φανεί τι ακριβώς έχει συμβεί. Και μετέφερε την υπόθεση στην Αμερική και σε ομόλογα Αμερικής αξίας 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία όπως αντιλαμβάνεστε από μόνα τους αρκούσαν για να σώσουν δύο φορές την ελληνική οικονομία. Δεν θα ήταν μια ιστορία συνωμοσίας ο Αρτέμης Όρας, εάν το Υπουργείο Οικονομικών δεν εξέδιδε μια ανακοίνωση επισήμως με τη σφραγίδα του νόμου για τον Αρτέμης Όρα, λέγοντας ότι στις δύσκολες στιγμές του έθνους οι χρυσοθύρες θα πρέπει τουλάχιστον να σεβαστούν αυτά τα οποία, τις δυσίες που υφίσταται ο ελληνικός λαός και κάτι τέτοια. Τα δούμε. Στο zoogla.gr έγινε μια σοβαρή δουλειά του Σωτήρη Σκουλούδη που είναι εδώ κοντά μου, θα έρθει τώρα. Ο μεγάλος φοβερός ρεπόρτερ του zoogla.gr που τον βλέπετε στις ταραχές και τα επεισόδια με την φορητή κάμερα. Και ο Κωνσταντίνος Τριανταφυλόπουλος. Τι να γίνεται, να εξαφάνισες αυτό. Ναι, να πούμε Μάκη ότι όλο αυτό το ρεπορτάζ. Τον απορρόφησες. Έγινε στο πλαίσιο μιας νέας ενότητας που ξεκινάμε στο zoogla.gr με τίτλο Θεωρίες Συνωμοσίας. Στο οποίο μαζί με τον Κωνσταντίνο θα προσπαθούμε να προσεγγίζουμε αντικειμενικά τα γεγονότα, γνωρίζοντας πάντα ότι η αλήθεια έχει πολλές πτυχές. Προσπαθούμε λοιπόν να ερευνούμε τις πτυχές αυτές. Όπως πιστεύουμε ότι κάναμε και στο ρεπορτάζ αυτό. Τι σπούδασε στο Πανεπιστήμιο? Στο Πάντιο Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Μάλιστα. Είδατε τα μέσα μαζικής επικοινωνίας τι έρευνες κάνουν. Λοιπόν, δείτε το πρώτο βίντεο. Λοιπόν, βάσει του δικαστηρίου και της απόφασης της 28 Ιουνίου, έμαθε και κατάλαβε, και όσοι δεν το ξέρουν είναι γιατί δεν τους επέτρεψαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να το μάθουν, ότι τα 600 δις δεν είναι του Σόρα. Είναι της ελληνικής δημοκρατίας. Αυτό θέλει να μάθει και αυτό το έχει μάθει. Ο Έλληνας ξέρει ότι αυτά τα ομόλογα, για προσέξτε, αν ήταν χρήματα, μπορεί να ήταν και μαύρα, μπορεί να ήταν και από ναρκωτικά. Όταν όμως έχει να κάνει με αμερικάνικο ομόλογο, όλα τα clearance τελειώνουν. Δηλαδή, θέλετε να μου πείτε ότι τα μαύρα χρήματα η Αμερική τα κάνει ομόλογα και μου τα δίνει εμένα? Δεν γίνεται. Άρα υπάρχει ό,τι πιο καθαρό υπάρχει, διότι είναι ομόλογο αμερικάνικο. Μπορώ όμως να σας πω ότι δεν είναι το συμβόλαιο 600. Το συμβόλαιο το κεντρικό είναι 2.3.875 και δεν είναι 600. Τμήμα από το 2.875 είναι τα 600 και τα 50 της Κύπρου. Σοβαρά δεν έχει να κάνει. Δηλαδή κάποιος που παίρνει το ομόλογο βλέπει το κεντρικό συμβόλαιο. Γι' αυτό πάω να σας εξηγήσω. Μου απαντάει ο Υπουργός Οικονομικών βάσει του γραφείου του, το διευθυντικό του γραφείο, και μου δηλώνει ότι είναι κύριε Σόρα, βλέπω τα ομόλογά σας και έχω βάλει τρεις μου υπηρεσίες για να κατέβουν τα ομόλογα. Εκεί δεν πάμε σε ελέγχους τώρα.
Τα ομόλογα είναι τοποθετημένα, ελεγμένα και απλά τα δένει στο κράτος. Το κράτος πρέπει να τα αποδεχθεί. Δηλαδή, έτσι όπως έρχεται όλη η διαδικασία του λογαριασμού και η κατάθεση των ομολόγων, το κράτος δεν ελέγχει. Έχει έρθει ήδη με διαδικασία. Δηλαδή, ο φάκελος μέσα διαθέτει 4 confirmation από την Αμερική, είναι ήδη νομικά ελεγμένα και τα πάντα, απλά τα αποδέχεται. Δεν έχει κάτι άλλο να κάνει. Την ώρα που τα αποδέχεται όμως κατεβαίνουν τα χρήματα. Εφόσον δεν ξαναπαντάει ποτέ ο Υπουργός, μετά από 15 μέρες κατέθεσα μήνυση στους 302 εσχάτης προδοσίας, παράβαση καθήκοντος και κακουργηματικής απιστίας. Στις έντονες δημοσιογραφικές πιέσεις του Zoogla.gr, τόσο το Υπουργείο Οικονομικών όσο και η Τράπεζα της Ελλάδος τηρούν την ίδια στάση σιωπής. Το κατηγορητήριο ήταν ψευδές ειδήσεις για τα 600, κατάλυση πολιτεύματος, ανησυχία λαού με πανικό και κατάργηση συντάγματος, αλλαγή συντάγματος, συγγνώμη. Τρελές κατηγορίες, ωραία. Όλα αυτά γιατί ψεύδει τα 600. Okay. Στο δικαστήριο λοιπόν ήταν μια δίκη που δίκησε 5 ώρες. Ανταυτού είχε έρθει και ο τραπεζίτης μας από Καναδά, είχε έρθει ο custodial account, είχε έρθει ο διαχειριστής του πορτοφολίου μου και είχε στείλει και 3 σελίδες ανέκλητο confirmation η Montreal Bank. Αναγνώστηκαν όλα. Ό,τι έχουν γίνει και σε ποιες καταθέσεις. Είχαμε ενημερώσει τη Βουλή τα πάντα. Το δικαστήριο ζήτησε τα πάντα. Ό,τι ζήτησε για τον λογαριασμό. Δηλαδή, θα διαβάσετε την απόφαση και θα δείτε τι επιδείχθηκε στο δικαστήριο και τι απόφαση βγάζει το δικαστήριο επί των 600. Δηλαδή, όλο το παιχνίδι είναι αν τα 600 είναι πλαστά και υπάρχουν ή αν είναι υπάρχουν και είναι αληθινά. Ενδιαφέρθηκα λοιπόν για τον Παναθηναϊκό. Επειδή έχει πάρα πολύ κόσμο και θα μπορούσε να γίνει κάτι πολύ καλό. Ανέφερα λοιπόν σε κάποιους παράγοντες για να μην πω το όνομά τους και ξέρω πώς ακριβώς είναι οι μετοχές και ποιος τις έχει και πού τις έχει και πώς γίνεται και ποιος από πίσω και ποιος φαίνεται και ποιος θα μου τις δώσει. Και λέω, η συμφωνία τους ήταν 27 εκατομμύρια για τον Παναθηναϊκό, για την πλειοψηφία του 70% των μετοχών και βάζουμε τα χρήματα κατευθείαν για το γήπεδο. Φέραμε statement ακριβώς γύρω στα 90 εκατομμύρια και για αγορά παιχτών τα πάντα. Και αυτόματα ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος είναι μεγαλοσχήμονας με πάρα πολλά καταστήματα, μπήκε φυλακή, του διαλύσε τα μαγαζιά του, χάθηκε τα τηλέφωνα, ξεφανίστηκε τελείως. Έχω 2 φορές που ακούμπησα κοντά, γιατί δεν πουλιέται η ομάδα, δεν θέλουν να ακουμπήσω εγώ και να μπω εκεί μέσα. Μετέπειτα υπάρχουν κάποιες ομάδες οι οποίες έχουν πάρα πολλά προβλήματα, δεν πρέπει να τις ακουμπήσω ακόμα. Δεν υπάρχει τίποτα ξεκάθαρο να ακουμπήσω και θα ήθελα πολύ να ακουμπήσω σε μια ομάδα που εγώ θέλω δηλαδή. Έτσι. Σας εξηγώ, κοίτα, σας εξηγώ τόσο όμορφα και σας λέω: μπορείς να λες ό,τι θέλεις. Πήγαινε, φέρε μου τον Παναθηναϊκό, τελειωμένα συμμετοχή να τον αγοράσω. Πήγαινε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να σου εξηγήσω. Σου λέω ότι είναι πολύ μπερδεμένο. Κάνω πρόταση. Πήγαινε, άρε, φέρε μου τον Παναθηναϊκό στο τραπέζι και θα τον αγοράσω. Και του φτιάχνω και γήπεδο. Έκανα τέτοια προσφορά. Το λέω επίσημα στην κάμερα. Κάντο αύριο λοιπόν, φέρτο μου τις συμμετοχές. Με ποιον θα μιλήσω. Δεν θέλω να πω παραπάνω ονόματα. Και δεν θέλω να μπαίνω σε χωράφια που δεν είναι δικά μου. Έκανα μια προσφορά και κάποιοι δεν με δεχτήκανε. Οκ, έφυγα. Μάλιστα. Ένα λεπτό. Τι κατάλαβες από αυτή την ιστορία. Η ιστορία αυτή, Μάκη, καταρχήν είναι πολύ πολύπλοκη. Εμφανίζεται αυτός ο άνθρωπος πριν από 2 χρόνια, έχοντας ένα πορτοφόλιο με 600 δισεκατομμύρια και παραπάνω από ό,τι λέει. Και τα προσφέρει στην Ελλάδα επίσημα. Γιατί είναι ανάγκη να φοράει μαύρο γυαλί, μαύρη γαμπαρδίνα με την Πάτρα από πίσω του. Είναι ιδιαίτερο το στυλ που είχε. Ο πολύ φιλικός και συμπαθής από κοντά, Αρτέμις Όρας. Κάνει τις προτάσεις λοιπόν αυτές, γίνεται δικαστήριο εναντίον του, γιατί κάποια στιγμή το κράτος το βάζει στη σέντρα διαμέσου του Άδωνη Γεωργιάδη και τον κατηγορεί για διασπορά ψευδών ειδήσεων κτλ. Το δικαστήριο αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της υπόθεσης, τον αθώνει. Και έχουμε την απόφαση του δικαστηρίου, η οποία αναφέρει ότι αποδεικνύει την ύπαρξη των χρημάτων αυτών και μάλιστα ο δικαστής διαβιβάζει το φάκελο στον εισαγγελέα για τυχόν παραλήψη του κράτους. Να δούμε τι λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Βέβαια, εμπλοκή προέκυψε γιατί ήμουν εκείνη την περίοδο πρόεδρος Επιτροπής του Ελληνισμού της Διασποράς Βουλής των Ελλήνων. Και τότε ο κύριος Σόρας και οι φίλοι του έλεγαν ότι εκπροσωπούν τους ομογενείς της Αμερικής. Και επειδή εγώ ήμουν ο υπεύθυνος πολιτικός για να μιλάει με τους ομογενείς Αμερικής και άρχισα να τηλεφωνώ με όλους τους μεγάλους της ομογένειας και να τους ρωτώ εάν γνωρίζουν κάποιο κύριο Σόρα, διεπίστωσα πολύ γρήγορα ότι κανείς δεν τον γνώριζε. Στη συνέχεια, όταν ανακοίνωσε ότι μαζεύει τα χρήματα αυτά σε μια τράπεζα στο Μόντρεαλ του Καναδά, επικοινώνησα με τον πρέσβη του Καναδά στην Ελλάδα, τον κύριο Ρόμπερτ Πεκ, ο οποίος δήλωσε παντελή άγνοια για το θέμα και μάλιστα μου είπε ότι αν υπήρχαν 600 δισεκατομμύρια δολάρια σε μια τράπεζα του Καναδά για την Ελλάδα, είναι σίγουρο ότι θα το ήξερα από την κυβέρνησή μου.
Μετά λοιπόν από την επαφή με την Ομογένεια και με τον Πέμπτο του Καναδά, κατάλαβα ότι όλο αυτό είναι τεράστια πάτη. Είναι ένα φοβερό παραμύθι. Συνέχεια βέβαια, είδα και τα σχετικά βίντεο όπου ισχυρίζονται οι συνεργάτες του κυρίου Σόρα τα λεφτά προέρχονται από την. Μη γελάστε, το λέω, γιατί αυτό έχουν πει. Ότι έχουν πουλήσει στον πρόεδρο Ομπάμα μια εξωγήινη τεχνολογία που γνώριζαν οι 12 θεοί του Ολύμπου και η οποία επιτρέπει στα σκάφη να ταξιδεύουν στο σύμπαν χωρίς να καίνε καύσιμα. Και αυτή την τεχνολογία την οποία είχε ο κύριος Σόρας την πούλησε στον Ομπάμα. Ο Ομπάμα του έδωσε 3-3 εκατομμύρια και από αυτά τα 3-3 εκατομμύρια έδωσε τα 600 δισεκατομμύρια για την Ελλάδα. Τώρα καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό είναι τόσο αστείο που δεν αντέχει σε καμία ενός συζήτηση. Δυστυχώς όμως στην Ελλάδα την εποχή της κρίσης, όπου ο κόμμος έχει τόσο πολλά προβλήματα, είναι έτοιμος ο καθένας να πιστέψει το οποιοδήποτε παραμύθι. Ο Λευτέρης Ρήνας, μαζί με μια ομάδα πολιτών σε Αμερική και Ελλάδα, ερεύνησε σε βάθος τις τεχνικές λεπτομέρειες των αιτιάσεων του Αρτέμι Σόρα για το ομόλογο και ιδού ποια είναι τα απορίσματά του. Αυτά τα ομόλογα τα οποία έχει στην κατοχή του Σόρα, ουσιαστικά είναι, βασίζονται πάνω σε μια θεωρία συνωμοσίας, η οποία έχει κρυφθεί στα αμερικάνικα δικαστήρια. Υπήρχε κάποιος Αμερικανός πρώην δικηγόρος, ο οποίος θεώρησε ότι το όνομά του είναι trademark. Δηλαδή, αποτελεί πραγματική ιδιοκτησία. Επομένως, αυτό που έκανε είναι ότι ποιος του έστειλε λογαριασμούς, απαντούσε ότι ευχαριστώ πολύ, έχετε γράψει το όνομά μου πάνω στο λογαριασμό, κοστάτε 500.000 δολάρια. Το έκανε με δύο φορές, μέχρι το σημείο που άρχισε να γίνονται καταγγελίες στο δικηγορικό σύλλογο. Το έκανε και στο δικηγορικό σύλλογο και τον παρέπεψε για διαγραφή. Το έκανε στο δικαστή, όταν ο δικαστής του κάλεσε η απολογία, του ζήτησε 20 εκατομμύρια, γιατί πάνω στην κλήση είχε το όνομά του και το διαγράψανε. Και εκεί τελείωσε, γιατί δεν μπορούσε να τα πουλήσει πλέον. Άχρηστα παλιόχαρτα, πού να τα πουλήσει. Εκεί λοιπόν βρέθηκε ο Αρτέμις Σόρας, ο οποίος έχει υπογράψει μαζί με τον Βόσνη μια συμφωνία, με την οποία είναι ο πληροξούσιος της εταιρείας του Βόσνη, της Red Panther Limited, για την Ελλάδα. Yes, I'm talking about the international bills of exchange of Stefan Louis Vosny. These IBOEs are now in Greece. And there is an individual named Artemios Soras who has a power of attorney from Mr. Stefan Louis Vosny, and he's offering these IBOEs to the government, to cities, to organizations and companies, and he says that in 2014, the United States Treasury is going to pay $600 billion based on the IBOEs of Stefan Louis Vosny. They're not going to. What you have is phony. It's phony. Πώς γνωρίζουμε ότι τα συγκεκριμένα ομόλογα τα οποία παρουσιάζονται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού ως πλαστά, ότι είναι τα ίδια που επιδεικνύει εδώ ο Αρτέμις Σόρας και με αυτά επικαλείται ότι θα σώσει την Ελλάδα και θα αποπληρώσει το δημόσιο χρέος? Ήταν δύσκολο να το αποδείξουμε αυτό, γιατί ο Σόρας και η υπόλοιπη ομάδα, όταν τους ρωτάζει τον Βόσνη, αλλάζουν κουβέντα. Ποτέ δεν πρόκειται να απαντήσουν. Γι' αυτό και όσοι τους περιτριγυρίζουν, θα πρέπει να τους ρωτάνε επίμονα αν τα ομόλογα είναι του Βόσνη, πας και πάρουν μια αντρική απάντηση. Για να το συνδέσουμε όμως, το πρώτο λάθος που έκανε ξεκίνησε από μια εκπομπή που έγινε στη τηλεόραση, σε ένα κανάλι της Αθήνας, στο οποίο εμφανίστηκαν ο κύριος Σόρας, ο κύριος Παπαδάκης, ο δικηγόρος του, ο κύριος Βαλσαμάκης και κάποιος άλλος κύριος. Σε αυτή την εκπομπή λοιπόν, και εντελώς τυχαία, άρχισαν να δείχνουν διάφορα έγγραφα. Εκεί που έγινε το τραγικό λάθος, είναι ότι ο κύριος Παπαδάκης, γινώντας τις σελίδες αυτού του βιβλίου που έχουν, στα επόμενα 5 δευτερόλεπτα, δείχνει μια σελίδα η οποία περιλαμβάνει αυτήν στην κάμερα, αυτήν εδώ, αυτήν, η οποία περιλαμβάνει τους αριθμούς των IBOEs. Το οποίο είναι? Κάτι. Notarial Certificate, η αριθμή των IBOEs και θα βλέπουμε το όνομα του Στέφαν Λουίς Βόσνη. Σύμφωνα με αυτή τη σελίδα λοιπόν που έκανε το λάθος ο δικηγόρος, δεν επιδείξει την κάμερα,
αποδεικνύεται ότι αυτή είναι μια ιστορία ψευδεπίγραφων πλαστών ομολόγων. Μια απατημάκη που ξεκινάει από την Αμερική, από το συγκεκριμένο δικηγόρο που μας είπε ο ερευνητής της υπόθεσης, ο Ελευθέριος Ρήνος, ο οποίος από το μυαλό του έβγαλε ένα χρέος 2,83 και το απέτυχε από τα Αμερικάνικα δικαστήρια. Φυσικά τα Αμερικάνικα δικαστήρια απάντησαν ότι είναι τρελός. Και τα ομόλογα αυτά, με κάποιο τρόπο που δημιούργησε ο ίδιος, σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς των ερευνητών, τα έδωσε στον Αρτέμις Σόρα. Έκαναν το λάθος, όπως μας είπε ο Ελευθέριος Ρήνος, να επιδείξουν τον συγκεκριμένο αυτόν αριθμό. Πήραμε και εμείς τηλέφωνο στην Αμερική, στο Υπουργείο Οικονομικών, στον απαντάει αμέσως. Δεν είναι όπως εδώ που στέλνεις αιτήματα, παρακαλάς επίσημες διαβιβάσεις και δεν απαντάνε ποτέ. Εκεί απαντάνε αμέσως και σε έναν δημοσιογράφο από την Ελλάδα, από την άλλη άκρη του κόσμου. Και μας απάντησαν λοιπόν αυτοί ότι τα συγκεκριμένα ομόλογα με αυτόν τον αριθμό είναι πλαστά και μην ασχοληθείτε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε συνάδελφε. Εγώ ευχαριστώ. Και τώρα θα πάμε στο ρεπορτάζ του Παναγιώτη Βλαχουτσάκου, ο οποίος ερεύνησε αυτή την υπόθεση του Ηλία Καρέλη, του φωνιά κρατούμενου που σκότωσε τον σοφρονιστικό, τον αρχιφύλακα των φυλακών στο Μαλανδρίνο και μετά μεταφέρθηκε στην Ιγρήτα για να πεθάνει εκεί από τα χτυπήματα των ανθρωποφυλάκων. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία από την ιατροδικαστική έκθεση ότι ο άνθρωπος αυτός βασανίστηκε και εκτελέστηκε ουσιαστικά μέσα στο κελί του. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Στα χέρια της ανακρίτριας Σερών βρίσκεται η δικογραφία για το θάνατο του βαρυπινίτη Ηλί Καρέλη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στο κελί, στο οποίο κρατείται στις φυλακές Νιγρήτας. Η δικογραφία διαβιβάστηκε από την εισαγγελία Άμφισσας στην εισαγγελία Σερών, όπου την παρέλαβε αρχικά ο εισαγγελέας πλημελιωδικών Φίλιππος Παπαδόπουλος. Στην παρούσα φάση, ο εισαγγελέας Σερών δεν έκρινε σκόπιμο να διερευνήσει τις κατηγορίες και περιορίστηκε σε αυτές που απήγγειλε ο συνάδελφός του της Άμφισσας, χωρίς να αποκλείεται η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης. Η απόφαση να διαβιβαστεί δικογραφία στις Σέρες ελήφθη από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Άμφισσας, που έκρινε με βάση τα συμπεράσματα του εκεί εισαγγελέα ότι το βασικό αδίκημα του διακεκριμένου βασανισμού κρατουμένου με συνέπεια το θάνατο τελέστηκε στις Σέρες. Τις προηγούμενες ημέρες, ο εισαγγελέας Άμφισσας Νίκος Αντωναράκος άσκησε ποινική δίωξη για 3 κακουργήματα κατά παντός υπευθύνου αλλά και σε βάρος συγκεκριμένων προσώπων για βασανισμό κρατουμένου, βασανισμό με αποτέλεσμα το θάνατο και βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν εκδοθεί 8 εντάλματα σύλληψης εις βάρος σοφρονιστικών υπαλλήλων και αστυνομικών, ενώ για την υπόθεση κατηγορούνται συνολικά 14 υπάλληλοι των φυλακών Νιγρήτας. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 σοφρονιστικοί υπάλληλοι, ενώ ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε και για τον πρόεδρο των εσωτερικών φρουρών των φυλακών Νιγρήτας, Χάρη Κορσολίδη. Οι διώξεις για τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους των φυλακών Νιγρήτας είναι κατά συγκεκριμένων υπαλλήλων, ενώ για τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους του Μαλανδρίνο και τους αστυνομικούς Σιτέας είναι κατά παντός υπευθύνου και θα προσωποποιηθούν κατά την ανάκριση. Σε τηλεφωνική επικοινωνία πάντως που είχε το Zoogla.gr την 27η Μαρτίου με τον κύριο Κορσολίδη, ο τελευταίος ανέφερε επίμονα πως τόσο ο ίδιος όσο και οι συνάδελφοί του στις Σέρες δεν άγγιξαν τρίχα από τον βαρυπινίτη. Τέλος δεν έχουν οι αποκαλύψεις για το θάνατο του βαρυπινίτη Ηλία Καρέλη στις φυλακές Νιγρήτας Σερών, με τις έρευνες της αστυνομίας να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και τις αποκαλύψεις του Προέδρου των Σοφρονιστικών Υπαλλήλων Χάρη Κορσολίδη να βάζουν φωτιά στην υπόθεση. Όπως έγινε γνωστό, ο κ. Κορσολίδης έσπασε κατά τη διάρκεια της πολύωρης ανάκρισης και μίλησε για τις τελευταίες ώρες του 42χρονου βαρυπινίτη και τον άγριο βασανισμό του από τους υπαλλήλους των φυλακών. Παρά τις έντονες στιγμές που ακολούθησαν τη δολοφονία του Γιώργου Τσιρώνη, ο 42χρονος βαρυπινίτης έδειχνε να κατανοεί πλήρως τη ραγδαία επιδείνωση της θέσης του μέσα στις φυλακές. Είχε εκφράσει μάλιστα τους φόβους του σε ξάδελφό του μέσω γραπτού μηνύματος. Σε αυτό ενημέρωσε τον συγγενή του για την αποτρόπαια πράξη του και δεν δίστασε να αναφέρει πως ετοιμάζονται να το δολοφονήσουν. Ο φύλακας που του έδωσα 60.000 ευρώ για να μου δώσει 3 ημέρες άδεια, τον σκότωσα κατά λάθος. Είχα ένα κουτάλι που το είχα σαν μαχαίρι. Εγώ τον χτύπησα για να τον τρομάξω, αλλά τον χτύπησα σοβαρά και πέθανε. Εμένα τώρα θα με σκοτώσουν. Δεν θα με αφήσουν ζωντανό.
Αυτό είναι το πλήρες μήνυμα το οποίο τις προηγούμενες ημέρες βρισκόταν στις πρώτες θέσεις των ενημερωτικών ιστοσελίδων της Αλβανίας. Σε προηγούμενο μήνυμά του, ο Ηλία Καρέλη διηγείται στο ίδιο πρόσωπο τα απάνθρωπα βασανιστήρια που υφίστατο μέσα στο κελί. Όπως φέρεται να έγραψε το συγγενή του. Πριν γράψω αυτό το μήνυμα, οι φρουροί μεταπείνωσαν. Μου έβαλαν το γκλόμπ στο κ***ο. Οι φρουροί με βασάνιζαν όλη την ώρα. Του είχα δώσει, του υπαλλήλου, 60.000 ευρώ για άδεια τριών ημερών, έτσι ώστε να πάω να δω την άρρωστη μητέρα μου. Εξαπατήθηκα και τίποτα δεν με κράταγε στη φυλακή. Έχει περάσει ένας χρόνος που έχει ολοκληρωθεί η ποινή μου. Όταν με έδερναν, μου έλεγαν «Κάτσε εκεί παλιό σκύλο, παλιό κ***να». Έτσι είστε όλοι Αλβανοί. Παράλληλα, όπως αποκάλυψε το Zoogla.gr, ο Βαρυπινίτης φέρεται κατά το παρελθόν να ασχολούνταν ιδιαίτερα με τα social media, καθώς διατηρούσε 4 τουλάχιστον προφίλ στο Facebook. Αν και δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό αν τα διαχειριζόταν ο ίδιος μέσα από τις φυλακές, στις συγκεκριμένες σελίδες μπορεί κάποιος εύκολα να διακρίνει φωτογραφίες από διάφορα σοφρονιστικά καταστήματα στα οποία πέρασε ως έγκλειστος. Μάλιστα. Θέλω να πάμε στο άλλο στούντιο που φιλοξενούμε έναν πρώην κρατούμενο των φυλακών Κορυδαλλού, να δούμε τι έχει να μας πει. Σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ενημερώθηκα κι εγώ από τις εφημερίδες και από ό,τι μπορώ να καταλάβω, αν έγινε αυτή η πράξη από τους σοφρονιστικούς που αποδίδονται, φοβηθήκανε για τη ζωή τους πλέον και οι ίδιοι εκεί και δεύτερον για να πάρουν ρεβάνς για τον συνάδελφό τους. Αυτό πιστεύω εγώ. Μάλιστα. Για λόγους εκδίκησης. Δεν έχετε περάσει από το σοφρονιστικό κατάστημα Μαλανδρίνου και Νιγρήτας? Όχι. Όχι. Δεν γνωρίζετε περισσότερα στοιχεία για το τι συμβαίνει εκεί? Όχι, όχι. Όχι. Από τις πρακτικές που εσείς έχετε αντιληφθεί ζώντας μέσα στις φυλακές, συμβαίνουν τέτοια πράγματα? Γενικά, αν πας με τα νερά των σοφρονιστικών, δεν έχει ιδιαίτερο πρόβλημα, τουλάχιστον εδώ, στον Κορυδαλλό. Ναι. Γιατί ο Κορυδαλλός είναι κάπως πιο ανοιχτή φυλακή, δεν είναι τόσο κλειστή όσο οι άλλες δύο που αναφέρατε. Έρχονται πολλοί άνθρωποι για να δικαστούν και φεύγουν, είναι προσωρινά κρατούμενοι και μετά πάνε σε φυλακές όταν καταδικάζονται. Αλλά γενικά, άμα είσαι καλός μαζί τους, δεν σου δημιουργούν πρόβλημα εδώ. Αν κάτι κάνεις, σίγουρα θα σου κάνουν κάποιο πρόβλημα αυτοί ή θα βάλουν κάποιον παλιό ή κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Να πάω στον κύριο Μπάμπαρο τώρα και στον κύριο Ραγκούση. Είστε δικηγόροι και έχετε άποψη για αυτό το θέμα και σε εσάς που είστε νομικός, στον κύριο Θανάση Κοσμόπουλο, νομικό έτσι, ταγματάρχη αποστρατεία και υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο στο Δήμο Αθηναίων με τον κύριο Κακλαμάνη. Ακριβώς. Και επειδή όταν παραιτήθηκα, κύριε Τριανταφυλόπουλε, και παλιότερα με είχατε καλέσει με την ιδιότητά μου ως διοικητού και προέδρου του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής. Και ένα ψυχιατρικό νοσοκομείο, χωρίς να είναι χώρος κράτησης, έχει ιδιαιτερότητες ως προς την νοσηλεία αυτών των αβοήθητων ανθρώπων και χρειάζεται μια πάρα πολύ προσεκτική εφαρμογή του νόμου από αυτούς που εντέλλονται να παρέχουν στη μία περίπτωση υπηρεσίες υγείας, στην άλλη περίπτωση φυλακτικές υπηρεσίες. Είναι λυπηρό αυτό το οποίο βλέπουμε. Βεβαίως, ο φάκελος της δικογραφίας βρίσκεται στα χέρια της ανακρίτριας Σερών. Μπορούμε να εκφράσουμε τον αποτροπιασμό μας για αυτά που φέρονται ότι τέλεσαν οι δράστες, αλλά μέχρι να ολοκληρωθεί το ανακριτικό έργο, δεν μπορούμε φυσικά να καταδικάσουμε κανένα όταν έχουμε άποψη νομική εμπεριστατωμένη. Ένας από αυτούς τους λόγους, και κλείνω, για τους οποίους διάλεξα και αφοσιώθηκα στον Νικήτα τον Κακλαμάνη για να τον βγάλουμε Δήμαρχο Αθηναίων, που πιστεύω ότι θα βγει, ήταν ακριβώς και η ευαισθησία, η ηθική και η αφοσίωση που είχε δείξει στην παροχή υγείας στους ψυχικώς πάσχοντες. Αυτό με έκανε να αποφασίσω να ασχοληθώ με τα κοινά, διότι ως στρατιωτικός είμαστε πάντοτε ακομμάτιστοι όλοι. Μας ενδιαφέρει η πατρίδα μας, ο πολίτης μας, ο συμπολίτης μας και προσωπικά, σε ό,τι με αφορά, με ενδιαφέρουν και τα ζώα, τα τετράποδα πάρα πολύ, τα αδέσποτα και τα οικόσιτα. Είμαι της γάτας, αλλά λατρεύω όλα τα ζώα και με ενδιαφέρει η πόλη μου να γίνει όπως η Ζυρίχη, όπως το Μιλάνο, όπως η Ρώμη, μια αξιοπρεπής πόλη, διότι ο πολιτισμός των ανθρώπων κρίνεται από το πώς φέρονται στους ψυχικώς πάσχοντες και αβοήθητους, αστέγους, τρομερό το έργο του Νικήτα στους αστέγους, στα παιδιά, τα μικρά και τα ζώα. Και από τις δημόσιες τουαλέτες κρίνεται ο πολιτισμός μιας χώρας. Πολύ σωστό. Αλλά
Τώρα το θέμα μας είναι άλλο. Πήγατε στο Γκαλαμάνι, εσείς. Εγώ γι' αυτό ήρθα, κύριε Τριανταφυλόπουλε, αλλά πιστεύω, κλείνοντας, ότι η δικογραφία βρίσκεται στα χέρια ενός ανακριτή, κύριε Ραγκούση. Και εξαιρετικά ικανής είναι γυναίκα για να κρίνεται, εξαιρετικά ικανή. Άρα πρέπει να μένουμε την ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας. Και ο εισαγγελέας, και είναι ευτύχημα αυτό. Και η άποψή σας? Κοιτάξτε, η άποψή μου είναι ότι χύθηκε αίμα ανθρώπινο πολύτιμο. Και κάποια ανεγκέφαλη το σπατάλησε, το ποδοπάτησε. Αυτό που ποδοπάτησε ήταν το αίμα του συναδέλφου που έχασε τη ζωή πάνω στο καθήκον του σοφρονιστικού. Όλα τα άλλα ματέωσαν αυτό το σημείο αναφοράς, το οποίο θα έπρεπε να προασπίσουν δικαιώματα, γιατί έχουν δικαιώματα, έχουν αγωνίες, και τα κατασπατάλησαν όλα με το παλιό σπόρ του βασανισμού. Απλά τους ξέφυγε η κατάσταση και πήγανε παραπάνω. Το σπόρ αυτό είναι παλιό. Το έχουν υποστεί πάρα πολύ, του βασανισμού. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να καταλάβουν οι άνθρωποι αυτοί ότι φυλάνε ανθρώπους. Δεν είναι μέσα στις φυλακές σαν κρατούμενοι. Δεν είναι εγκληματίες. Αν θέλουν, τα όρια τους είναι πολύ λεπτά και μπορούν να τα περάσουν. Έπρεπε όμως να σεβαστούν τον άνθρωπο που χάθηκε, τον συνάδελφό τους. Και όχι να φτάσουν σε αυτό το σημείο να κάνουν τέτοια πράγματα, τα οποία πραγματικά νιώσαμε φρίκι όλοι. Κύριε Μπαμπάλα. Κύριε Θεραταφυλόπουλε, πραγματικά τα γεγονότα είναι θλιβερά. Θεωρώ ότι δεν αρμόζω σε μια πολιτεία ευνομούμενη, σε ένα δικαιϊκό σύστημα και ένα σοφρονιστικό σύστημα κυρίως τέτοιο, που να επιτρέπει τέτοια περιστατικά. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο για το συγκεκριμένο περιστατικό, γιατί πραγματικά, όπως είπαν και οι συνάδελφοι και ο κύριος Ραγκούσης, έγκριτος νομικός, βρίσκεται στα χέρια η υπόθεση ανακρίτρια και εισαγγελέα. Αυτό που μπορούμε όμως να πούμε είναι ότι και αυτό το περιστατικό επιβεβαιώνει μια σειρά άλλων περιστατικών και πρακτικών, οι οποίες συμβαίνουν δυστυχώς σε πολλά σοφρονιστικά καταστήματα. Δεν μπορεί το νόμο, δεν μπορεί τις αποφάσεις, δεν μπορεί κάποιοι άνθρωποι να τις παίρνουν όταν υπάρχουν άλλα θεσμοθετημένα όργανα τα οποία πρέπει να παίρνουν συγκεκριμένες αποφάσεις. Είναι πραγματικά λυπηρό το γεγονός και προφανώς αυτή τη στιγμή που η χώρα περνά ό,τι περνά, δεν μπορεί να της προσθέτουμε άλλο ένα πρόβλημα. Κύριε Παπασαραντόπουλε. Πολλοί ρωτάνε, όταν έρχονται στον Ονίσιμο που είμαι πρόεδρος, οι αποφυλακισμένοι καταγγέλουν πράγματα που έγιναν στις φυλακές. Η απάντηση είναι πως όχι, δεν καταγγέλουν. Ο πρώτος λόγος είναι ότι θέλουν να ξεχάσουν. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι υπάρχει ο νόμος της σιωπής. Φοβούνται πολύ. Με δύο λόγια, αυτό που θέλω να πω είναι ότι το μεγάλο πρόβλημα, το ξέρουμε στις φυλακές, είναι αυτή τη στιγμή ο συνωστισμός που δημιουργεί αλυσιδωτές αντιδράσεις. Αυτό που λέμε στην πολιτεία είναι με κάθε τρόπο να κοιτάξει την εκπαίδευση, φυσικά τις συνθήκες διαβίωσης υγιεινής, αλλά εκπαίδευση και εκμάθηση τεχνών στη φυλακή. Χιλιάδες χαμένες ώρες, αργία μήτυρ πάσης κακίας, το ξέρουμε πολύ καλά αυτό. Και μετά αρχίζουν τα μεγάλα προβλήματα την επόμενη μέρα της αποφυλάκησης. Άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν που να μείνουν, άνθρωποι οι οποίοι δεν βρίσκουν δουλειά, άνθρωποι οι οποίοι βρίσκουν την κοινωνία αντίθετη, και πρέπει όλοι μας να τους στηρίξουμε με κάθε τρόπο. Πάνω απ' όλα να πολεμήσουμε την προκατάληψη που υπάρχει για αυτούς τους ανθρώπους. Να βγουν και ζωντανοί από μέσα από τις φυλακές. Ζωντανή, αυτό είναι γεγονός. Να βάλω ένα quiz. Πολλές φορές ένα quiz. Ερχόντουσαν αποφυλακισμένοι ως δίθεν ψυχικούς άσχοντες για να έχουν ένα πιάτο φαΐ και ένα κρεβάτι στο νοσοκομείο. Σε ένα χώρο από και τώρα μάλιστα έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο. Πόσοι μπορούν να κοιμηθούν. Αποφυλακισμένοι να νοσταλγούν τη φυλακή και να θέλουν να γυρίσουν στη φυλακή. Όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί δεν έχουν... υπάρχουν και αυτό. Υπάρχουν και λίγες τέτοιες περιπτώσεις. Το Μορσελάς το ζητούσε, αλλά ήταν άλλη περίπτωση. Μην το λέτε αυτό. Η ελευθερία είναι... Πάντως ο Λίσιος... Είναι αγαθό. Πάρα πολύ. Κύριε, είναι σπουδαίο το έργο του. Καλή σας ημέρα. Καλή θα κλείσουμε καλά με το τελευταίο ρεπορτάζ του Παναγιώρη Βλαχουτσάκου. Θα ρίξουμε και το έτσι, τελευταίο αυτό κομμάτι που έχει σχέση με το θάνατο αυτού του κρατούμενου. Δεν έχει σημασία ποιος ήταν ο κρατούμενος.
Σημασία όχι, έχει, βέβαια. Γιατί το είπα πολλές φορές. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να φέρει τη ζωή του άλλου. Ένας κρατούμενος είναι φωνιάς για τον εαυτό του. Όμως τα ευρώ, ένας οθρονιστικός υπάλληλος φωνιάς είναι φωνιάς στο ίδιο το κράτος. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Δεν πρέπει να αποσυνδέεται όμως και η δολοφονία του εργαζόμενου. Όχι βέβαια. Έτσι. Όχι βέβαια. Σημείο αναφοράς ο σεβασμός στην αξία της ανθρώπινης ζωής πρέπει να είναι πλήρης για όλους. Πρωτίστως. Γι' αυτό και ο νομικός πολιτισμός έχει καταργήσει την κρατική ποινή. Η ένομη τάξη όμως δεν εκδικείται. Ίσως πρέπει να εξετάσουμε... Καλή σας ημέρα. Στο ρεπορτάζ τελειώσαμε τη Δευτέρα. Θα είμαστε πάλι μαζί. Επιστολή μέσα από τις φυλακές Νιγρίτας εξέδωσαν τις προηγούμενες μέρες οι κρατούμενοι για το θάνατο του Ηλί Καρέλη. Σύμφωνα με την επιστολή, οι κρατούμενοι ζητούν δικαιοσύνη και όχι φασιστικές ενέργειες σε στυλ βεντέτας, ενώ επικαλούμενοι μαρτυρίες ισχυρίζονται ότι ο Ηλί Καρέλη ξυλοκοπήθηκε άγρια στο συγκεκριμένο σοφρονιστικό κατάστημα. Όπως αναφέρουν στην επιστολή, μετά το επεισόδιο στις φυλακές Μαλανδρίνου με το θάνατο του βασανιστή υπαρχηφύλακα Γιώργου Τσιρόνη, ο Ηλία Καρέλη οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για να του απαγγελθούν κατηγορίες. Μετά το πέρας της ανάκρισης στις 27 Μαρτίου, μεταφέρθηκε άμεσα στις φυλακές Νιγρίτας Ερών. Ο συγκρατούμενός μας, έτοιμος να δεχθεί τις συνέπειες του νόμου και να του επιβληθεί ποινή για το αδίκημα το οποίο έκανε, δικάστηκε ήδη σε θάνατο χωρίς να πάει δικαστήριο και είναι ήδη νεκρός. Η δολοφονία έγινε άμεσα και με επαγγελματική ακρίβεια. Ο Ηλία Καρέλη, χώρια τους μόλοπες, είχε και τρύπες στο σώμα του, μία στο χέρι και μία στην περιοχή του στέρνου, οι οποίες φέρονται να έγιναν με αιχμηρό αντικείμενο, πράγμα το οποίο δεν έχει δημοσιευθεί. Εμείς θέλουμε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες και να εξακριβωθούν τα αίτια θανάτου του, όπως έγινε και με τον υπαρχηφύλακα. Το μόνο που ζητάμε είναι η δικαιοσύνη και όχι φασιστικές ενέργειες σε στυλ βεντέτας. Ανακοίνωση εξέδωσε όμως και η Ένωση Σοφρονιστικών Υπαλλήλων Καταστήματος Κράτησης Νιγρίτας Ερών. Μεταξύ άλλων, η Ένωση επισημαίνει ότι κατά επανάληψη τις τελευταίες ημέρες αναπαράγονται αναλυθείς και ψευδείς ειδήσεις σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του βαρυπινίτη Ηλί Καρέλη και με τον καταλογισμό ευθυνών, προσδιορίζοντας τυχόν εμπλεκομένους και πως ως επί το πλείστον το σύνολο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, είτε οι ιστοσελίδες, τηλεοπτική και ραδιοφωνική σταθμή, προβάλλουν ψευδείς ειδήσεις που βλάπτουν την τιμή και την υπόλοιψη του καθένα από τα πρόσωπα για τα οποία γίνεται μνήμα, παραβιάζοντας το τεκμήριο της αθωότητας, την αρχή της αναλογικότητας και προδικάζουν καταστάσεις. Παράλληλα, οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι τονίζουν ότι μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία ανακριτική πράξη, πολλό δε μάλλον να έχει ασκηθεί ποινική δίωξη που να προσδίδει σε κάποιον από τους υπαλλήλους την ιδιότητα του κατηγορουμένου. Καταλήγοντας, οι σοφρονιστικοί ζητούν όπως αποκατασταθεί η αλήθεια και ιδίως όπως διακοπεί οποιαδήποτε περαιτέρω διάδοση των ήδη προβληθέντων ψευδών ειδήσεων, οποιαδήποτε μελλοντική αναφορά σε συγκεκριμένα πρόσωπα με σκοπό τη μη περαιτέρω προσβολή της προσωπικότητας, της τιμής, της υπόλοιψης και των προσωπικών δεδομένων.